Δεν σε θυμίζω. Και ξαναλέω καλό απόγευμα στον κόσμο, ξαναλέω καλό μήνα 13 Μαΐου. Σας υπενθυμίζω ότι εμένα μου έκανε πάρα πολύ καλό η καραντίνα, γιατί με έκανε δημιουργική πιο πολύ, ανακάλυψα ταλέντα που δεν το ξέρω ότι τα είχα, δεν ήξερα ότι τα χεράκια μου πιάνουν ένα γενομπουγιατζής, δεν ήξερα ότι με καλή μαγείρισα και μπορώ να φτιάξω και ψωμάκι και γίνα φουρνάρισα, δεν ήξερα ότι είμαι ζαχαροπλάστης. Και το μεγαλύτερο να πενευτώ είναι ότι πήρα συγχαρητήρια και από τον αδερφό μου και από την ανιψιά μου ότι κάνω καλύτερα καλτσουνάκια από τη μαμά μας. Εγώ είμαι πολύ περήφανη γι' αυτό, αλήθεια. Γιατί μετά πήρα τη μαμά μου και τους λέω, μαμά είδες, εγώ κάνω καλύτερα καλτσουνάκια από εσένα και τέτοια. Και γενικά βγήκα καλύτερη από τη μαμά μου στη μαγειρική. Δεν το περίμενα, δεν το πίστευα. Γιατί ήμουνα πάντα στα έτοιμα, ήμουνα πάντα, δεν το πίστευα ότι εγώ. Έκανα ένα έσω του εαυτού μου, πένθησα τον μπαμπά μου καλύτερα. Αυτό που ήθελα να αποφύγω, το έζησα βέβαια. Γιατί ό,τι και να έκανα μέσα στο σπίτι, παιδιά, όλα μου θυμίζαν τον Πολύκαρπο. Τα πάντα όλα, τα πάντα. Σκεφτείτε ότι πήγα να καθαρίσω την ντουλάπα έξω στον μπαλκόνι και βρήκα που έφτιαχνε τουρσί λάχανο. Τι να λέω τώρα, μετά θυμηθώ και. Λοιπόν, καλό ήταν, τα βρήκα με τον έσω με αυτό, δημιούργησα και πιστεύω όπως δημιούργησα εγώ, πάρα πολλοί που είναι από τη φύση τους δημιουργικοί και νομίζω όλοι οι καλλιτέχνες μέσα από την καραντίνα βρήκανε την ευκαιρία να εκφραστούν οι περισσότεροι. Και ένας από αυτούς είναι και ο καλεσμένος μου, ο Δημήτρης ο Σταυρακάκης, που με τον Δημήτρη μας έχουμε ξανασυναντηθεί εδώ. Έτσι δεν είναι, Δημήτρη? Καλησπέρα, Ολυμπία. Καλησπέρα. Να σε ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Και ειδικά αυτή την περίοδο. Αυτή την περίοδο έχουμε το μέτρο απόστασης. Έλεγα να φοράω γάντια, να το παίξω με νεγάκι και έτσι. Και οι άλλοι που είναι στο... Με έναν ηθοποιό που είναι αυτοί οι παντρεμένοι. Δεν παίζει κανένα ρόλο. Αλλά μετά λέω, τι να τα φορέσω τα γάντια. Όχι. Να μην δείξω το ωραίο μου μανικιούρ. Δεν ξέρουμε τι θα πούνε οι κύριοι που βγαίνουν σε 6 ώρα το απόγευμα και μας λένε διάφορα. Αν ισχύει ότι πρέπει να φοράμε ή δεν πρέπει να φοράμε. Μάσκα, όχι μάσκα, ποια μάσκα. Του Ζωρό ή του κάποιου άλλου, τέλος πάντων. Τέλος πάντων. Πιστεύεις ότι είναι συνωμοσία όλο αυτό, αλήθεια, Δημήτρη μου? Κοίταξε να δεις. Είναι λίγο απ' όλα. Είναι λίγο ιός, αρρώστια, νόσος, ας την πούμε πως θέλουμε. Είναι λίγο ως πολύ μεγενθυμένα τα πράγματα. Είναι λίγο τρόπος αλληναγώγησης του κόσμου και να δουν πόσο αντέχει ο κόσμος, πόσο υπακούει ο κόσμος, πόσο μπορεί να πειθαρχήσει. Εμένα ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση, ότι δυστυχώς είδα άτομα που είδαν επαναστάτες που... Άκου τώρα να δεις. Είδα ανθρώπους που από τη μία είναι επαναστάτες και σου λένε ότι δεν πρέπει να είσαι πρόβατο και δεν πρέπει να είσαι έτσι, 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 έτσι. Λόγω ηλικίας όμως, φοβόμενοι το θάνατο, ταπεινωθήκανε σε όλο αυτό. Λειτουργήσε το ένστικτο. Κατάλαβες. Αυτά. Δηλαδή, ναι, μεν, σου λένε, α, είναι... πώς το λένε, σκευωρία, α, είναι έτσι, α, είναι αλλιώς, αλλά δεν βγαίνω, δεν κάνω, δεν ράνω, γιατί το φοβάμαι. Mm-hmm. Δηλαδή διχαστήκανε πολλοί άνθρωποι και οι ίδιοι. Αυτό το είδαμε και μέσα στην εκκλησία, δυστυχώς. Mm-hmm. Που πολλοί άνθρωποι διχαστήκανε με την πίστη τους. Ήταν φοβερό αυτό που έγινε. Βέβαια αυτό ξεχώρισε τους πραγματικά πιστούς με τους δήθεν. Ένας δήθεν που απλά πάει για το φαίνεστε στην εκκλησία ή για να κερδίσει ψήφους, φοβάται τη Θεία Κοινωνία ότι θα κολλήσει. Ένας πραγματικά πιστός, γιατί παιδιά, η πίστη είναι η Θεία Κοινωνία, η πίστη μας είναι αυτό το πράγμα. Η Θεία Κοινωνία. Αν εγώ αφισβητήσω ότι πίνω το σώμα και το αίμα του Χριστού, δεν είμαι χριστιανός, ρε παιδιά. Ναι. Κατάλαβες τι μας κάνανε. Και πάνε να περάσουν κάποια αδαείς, όπως και στο λέω αυτό έτσι έντονα σήμερα, γιατί θα το πω. Είδα τον Παπανώτα και τον Λιάγκα, που βέβαια ο Παπούλης του λέει του Παπανώτα, εσύ δεν πρόκειται ποτέ να έρθεις να κοινωνήσεις με τη σκέψη που έχεις.
Γιατί λέει ο Παπανότας, δεν μπορούμε, λέει, να έχουμε ένα δικό μας κουταλάκι και να σας το δίνουμε να βάλουμε τη Θεία Κοινωνία. Και του λέει, αν είναι, του λέει ο Παπας, αν είναι να έρθεις έτσι, δεν θα έρθεις καθόλου. Μην έρθεις. Γιατί είναι ολιγοπιστή αυτό. Δεν μπορεί να πας με το κουταλάκι σου και να πεις του παπά, πάρ' το κουταλάκι μου να κοινωνήσω, γιατί φοβάμαι ότι θα κολλήσω από τη Θεία Κοινωνία. Θα σου πει, παιδί μου, φύγε, δεν πιστεύεις στο Θεό. Καταλαβαίνεις. Δηλαδή, και να λέει ο άλλος, την πίστη την έχουμε μέσα μας, το Θεό την έχουμε μέσα μας. Εν τω μεταξύ ο παπάς τώρα, είμαι σίγουρη ότι θα ήθελε να βγει από το τηλέφωνο. Και γυρνάει και του λέει, εσύ δεν πρόκειται να έρθεις να κοινωνήσεις, άρα τι το λες. Βλέπεις όμως πόσο εύκολα μπορεί να διχάσουν τον κόσμο. Ναι, ναι. Ακόμα και τους πιστούς της ίδιας πίστης. Της ίδιας πίστης, αυτούς που πάνε κάθε Κυριακή έτσι, στην εκκλησία, ακόμα που τους βλέπεις οικογένειες, έτσι ξέρω εγώ. Αυτοί οι ίδιοι άνθρωποι φοβούνται να πάνε στην εκκλησία να κοινωνήσουν. Αλλά από μεθαύριο θα μπορούν. Προφανώς ο Υιός άλλαξε ο πίστης. Όχι. Είναι αυτό που είπε ο Παππούλης στο Λιάγκα, ότι δεν υπήρξε ποτέ θέμα πάνω στη Θεία Κοινωνία για μετάδοση ιού. Υπήρξε στο συνωστισμό. Μην μπερδεύεστε. Φοβόσασταν με το συνωστισμό ότι θα κολλήσει η μεταδοτικότητα και γι' αυτό είπατε να κλείσουν οι εκκλησίες. Αυτό δεν έγινε σε καμία άλλη χώρα. Ούτε η Ρωσία έκλεισε τις εκκλησίες, ούτε η Τσεχία, σε καμία άλλη χώρα. Κρατάγανε τα 50 άτομα, κρατάγανε τις αποστάσεις, κρατάγανε αυτά. Με σειρά κοινωνούσανε. Αυτό που έγινε σε εμάς εδώ ήταν καθαρά ένα ποδαράκι του διαβόλου, να είναι ευλογημένο. Αλλά νομίζω ότι και για τη θρησκεία μας ήταν και σαν μάθημα, σαν εκπαίδευση, πώς να σου το πω. Γιατί πρόσεξε, εμείς κάναμε ταπείνωση σαν εκκλησία. Τώρα αυτό σου το λέω γιατί έχω μιλήσει με παππούλιδες, ωραία. Κάναμε ταπείνωση σαν εκκλησία για να μην μπουν οι ολιγόπιστοι ή αυτοί που δεν πιστεύουν, γιατί έχουμε πάρα πολλούς άθεους. Και όπως μου είπε εμένα ένας παππούλης, κορίτσι μου, υπάρχει μεγάλη αθεοσύνη. Για να μην δώσουμε δικαίωμα λοιπόν ότι η εκκλησία φταίει για όλα, γιατί πρόσεξε, σε εμάς στην Ελλάδα πώς το περάσανε, ότι ήρθε από την εκδρομή, από το λεωφορείο, από το Άγιο Όρος. Ναι, το ένα μέρος. Ναι, από το... Εκεί αυτό προωθήσανε περισσότερο, εντάξει. Κατευθείαν χτυπήσαν την εκκλησία και η εκκλησία αυτό το είδε. Το μέρος και το που επισκέπτεσαι. Η εκκλησία το είδε αυτό και σου λέει, κάνω ταπείνωση για να μην με λαβώσεις κι άλλο, αλλά άμα δω ότι υπάρχει εμπάθεια σε αυτό το θέμα, θα επαναστατήσουμε κι εμείς. Να σου πω κάτι, ακόμα και αν αφήνανε ελεύθερα τα πράγματα τελείως, δεν κάναμε κανένα μέτρο, ναι. Δεν υπήρχε περίπτωση να έχουμε τόσα θύματα που είχαν οι άλλες χώρες, η Αγγλία, η Αμερική, η Γαλλία, η Ισπανία. Εγώ νομίζω ότι και αυτά είναι φήμες. Φορτώσανε και σε αυτές τις χώρες και σε εμάς. Φορτώσανε όλους τους θανάτους. Μου στείλανε ένα βίντεο που λέει ότι από τους 140 θανάτους που λέμε ότι έχουμε εμείς εδώ στην Ελλάδα, οι 100 είναι κανονικά νοσήματα, εγκεφαλικά, καρδιά και τέτοια. Mm-hmm. Είχε βγει ένα παιδί και είχε βγάλει ένα βίντεο που είπε, παιδιά, πέθανε ο πατέρας μου στη Θεσσαλονίκη και μου είπανε να υπογράψω ότι πέθανε από κορονοϊό, ενώ πήγε από καρδιά. Το κατέβασε το φατσοβιβλίο αυτό το βίντεο, δεν έχει ξανανέβει, όσοι το προλάβαμε και το είδαμε. Εντάξει. Εντάξει, μπορεί να είναι αλήθεια, μπορεί και να μην είναι. Όχι, αλλά βάζανε τώρα, να υπογράψεις ότι είσαι από κορονέο. Όταν σου λέει ότι έχει υποκείμενο νόσημα, έτσι καταλαβαίνω εγώ που δεν είμαι επιστήμονας, αλλά ένας άνθρωπος τέλος πάντων με μια μέση ευφυΐα, ότι κάποιος έχει κάτι. Ναι, είναι ευπαθής και γι' αυτό. Κάτι σοβαρό. Και κολλώντας, εγώ θυμάμαι το συγχωρεμένο το δικό μου τον πατέρα που είχε χάπ. Χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια. Λοιπόν, από αυτό το πράγμα, ό,τι και να κολούσε. Θα πέθαινε. Ό,τι και να κολούσε, θα πέθαινε. Έτσι κι αλλιώς. Λοιπόν, αλλά δεν πέθανε από καμία γρήπη, από κανένα, πέθανε από την αρρώστια του. Το 95%. Συν 5% που κόλλησε μέσα στο νοσοκομείο αυτό που κόλλησε. Άλλο μικρόβιο. Ναι. Οποιοδήποτε. Ξέρεις, πρόσεξε τι θα σου πω τώρα. Λοιπόν, μετράμε το 95% για το 5. Το Δεκέμβρη που έφυγε ο πατέρας μου. Πρόσεξε, από αρχές Νοεμβρίου ακούω θανάτους. Πεθαίνει η θεία μου, πεθαίνει ένας ξάδερφός μας, πεθαίνει ο ξάδερφος του πατέρα μου. Εμένα, Νοέμβρη, Δεκέμβρη, πεθάνανε δικοί μου άνθρωποι 17 άτομα. Εμένα. Mm-hmm.
Δηλαδή θέλω να σου πω, σε σύγκριση τώρα στους 3 μήνες τα 140 άτομα σε όλη την Ελλάδα, δεν είναι, δηλαδή από τροχιά θα είχαν πάει παραπάνω. Να σου πω κάτι, είδα κάποιους αριθμούς και όταν τους βλέπεις σαν αριθμούς, βέβαια κακώς το μετράμε σαν αριθμούς γιατί είναι ψυχούλες. Όταν πεθαίνουν κάθε χρόνο 10 εκατομμύρια άνθρωποι από πείνα, παιδάκια, όταν πεθαίνουν άλλοι τόσο από εκτρώσεις. Αυτό δεν είναι ο κορονοϊός. Από εκτρώσεις, από τροχέα, από χίλια. Εν τω μεταξύ, πρόσεξε. Ας ηρεμήσουμε λίγο. Ναι, αφήνουν και περνάνε μετανάστες, περνάνε 1,200. Όλα αυτά περάσανε. Με τον κορονοϊό περάσαν όλοι αυτοί. Οι μετανάστες δεν έχουν κορονοϊό. Μόνο οι τσιγκάνοι στη Λάρισα. Οποιοδήποτε μπορεί να έχει. Και εμείς μπορεί να είχαμε και να το περάσαμε. Ή να το περνάμε χωρίς κανένα. Να το καταλάβουμε. Χωρίς να πάρουμε χαμπάρι. Αχ, αυτή είναι η ζωή μας. Και δεν μου λες τώρα. Δεν σου λέω. Μάλλον όλο αυτό το παράπονο και όλο αυτό το έχεις περάσει και στο βιβλίο μας. Κοίταξε να δεις. Αυτό το βιβλίο έγινε τώρα. Δηλαδή δεν γράφτηκε τώρα. Απλά εκδόθηκε τώρα. Mm. Λοιπόν, ήταν τελικά η συγκυρία ότι έπρεπε να γίνει έτσι. Τελικά μου βγήκε και πιο εύκολα. Delta TAF είναι εσένα, είναι δικιά σου δημιουργία δηλαδή. Δικιά το, σου. Το Delta Sigma TAF κάτω. Είναι Δημήτρης Σταυρακάκης. Ναι, ναι, απλά έτσι μου βγήκε μια μέρα και το έβαλα έτσι στο βιβλίο. Είναι ωραίο σαν το σήμα σου δηλαδή για εκδοτικό οίκο, σαν σήμα. Είναι ωραίο. Δεν είναι πλέον εκδοτικό οίκο. Αυτό είναι αυτοέκδοση. Εντάξει. Είναι αυτοέκδοση, αλλά είναι ωραίο σαν σχέδιο. Είναι όμως νόμιμο βιβλίο κανονικά, με ναι. ISBN και όλα, έτσι. Όλα τα έχει, είναι και πολύ ωραίο σαν σελίδα. Σαν... Το έφτιαξε ο Όμηρος ο Χιωτάκος, όπως έφτιαχνε τόσα χρόνια που είχαμε τον εκδοτικό οίκο, την Αρσταρέτη, με την Αγγελική Τεραυτοπούλου. Το έφτιαξε ο Όμηρος ο Χιωτάκος το βιβλίο, τον ευχαριστώ πολύ, που μου το έστησε, που μου το έφτιαξε βιβλίο. Ναι, και μέσα έχει κάποια διηγηματάκια που είναι περίπου σε διάστημα 3 χρονών, 4 χρονών, μέχρι τα τελευταία είναι πρόσφατα, που όλα εκτός από ένα είναι βιώματά μου, που έγιναν όπως λέω και στο πρόλογο, έγιναν έτσι ή κάπως έτσι. Mm. Τώρα ας πούμε ότι έχω μεγάλη φαντασία, αλλά όχι, έχουν γίνει έτσι. Δηλαδή, εγώ τα έχω βιώσει έτσι. Εκτός από ένα που είναι αφιερωμένο στον Τσέχοφ, που είναι απλά ένα παιχνίδι που είχαμε κάνει τότε με την προτροπή της Αγγελικής, της Αυτοπούλου, που είχαμε τον εκδοτικό. Λάτρης του Τσέχοφ και η Αγγελική και εγώ. Και είπαμε να γράψουμε κάτι έτσι για τον Τσέχοφ. Ένα διηγηματάκι έτσι. Και μου βγήκε να πω, θα το διαβάσουμε. Ωραία, ναι. Κάτι, μόνο αυτό που είναι ένα φανταστικό, μια φαντασία δική μου. Όλα τα άλλα είναι γεγονότα που τα έχω μυθοπλάσει και τα έχω κάνει διηγηματάκια. Επειδή ευκαιρία να σου πω ότι μύθος δεν σημαίνει παραμύθι, γι' αυτό έχει το διαχωρισμό αυτό. Άλλο μύθος, άλλο παραμύθι. Μύθος είναι η εξιστόρηση. Μυθολογία δεν είναι η μύθη που λέγαμε. Για πες. Ναι, η μυθολογία, άμα ήταν ψέματα για παιδάκια ή κόκκινο σκουφίτσα, θα λεγόταν είναι παραμύθι. Παρά το μύθος λοιπόν. Όχι μύθος λοιπόν. Μύθος, τα λεξικά το λένε έτσι, είναι η εξιστόρηση της αλήθειας με έναν ωραίο τρόπο, εγώ το λέω με εύτεχνο τρόπο, για να μπορεί να περνάει από γενιά σε γενιά. Έτσι κάναν τους μύθους οι πρόγονοί μας και οι πρόγονοι όλων των λαών. Αλλά βασικά ας μιλήσουμε για τους δικούς μας. Βάζανε κάποια πράγματα όμορφα δοσμένα για να μπορεί κάποιος να τα θυμάται. Επειδή τότε ο κόσμος δεν είχε βιβλία, ήταν παράδοση. Με την παράδοση λειτουργούσαν, στόμα με στόμα. Για να θυμάσαι κάτι έπρεπε να σου το πούνε σαν μύθο. Αλλά ήταν αλήθεια. Δεν ήταν ψέματα, δεν ήταν παραμύθι. Και επειδή έχουμε την πιο σοφή μαμά γλώσσα του κόσμου, λοιπόν, να και ο διαχωρισμός. Παραμύθι, δηλαδή παρά τον μύθο, όχι μύθος και μύθος.
Ο μύθος ήταν και αυτά που. Ναι, δηλαδή ο Ηρακλής ήταν μύθος. Πήγε ο Ηρακλής είναι μύθος. Όλα αυτά που όλα αυτά έχουν γίνει. Ο Ιωδίσια είναι μύθος, ξέρω εγώ. Μπορεί όχι αυτά. Έτσι ακριβώς. Ή μπορεί να είναι φτιαγμένα εμένα όμορφα για να μπορεί να τα θυμάται ο κόσμος. Μπράβο, ναι. Αυτό βασικά. Ή ένα άλλο που κάνανε οι παλιοί. Δηλαδή μου τύχε μένα μια ωραία ιδέα να κάνω εκπομπή. Οι παραδόσεις και οι συμβουλές της Κρήτης. Το είδα στο ίντερνετ που τα ανέβασε ένας κύριος και τώρα να μου έρθει η ιδέα. Αυτός τι ανέβασε, πώς μας παιδαγωγούσαν οι γονείς μας και πολλά από αυτά όταν τα διάβαζα μου θυμίζανε τη γιαγιά μου και τη μαμά μου. Mm-hmm. Δηλαδή δεν απλώνουμε το χέρι μας όταν πάμε σε μια επίσκεψη. Δεν... Αυτά και εμένα η γιαγιά μου τα έλεγε σαν ποιηματάκια για να τα θυμάμαι αυτές τις συμβουλές. Όπως και την αλφαβήτα, την είχαμε μάθει σαν ποιηματάκια. Πώς... αλήθεια δεν ήταν όμως. Mm. Αλλά συνέβη έτσι για να τη θυμάσαι, γιατί το μυαλό του ανθρώπου λειτουργεί μουσικά. Έτσι, ναι. Είναι μουσική. Όταν είδες πώς θυμόμαστε τόσους μεγάλους ποιητές μας από τα τραγούδια, ναι, γιατί τους θυμόμαστε. Ναι, ναι. Άμα στο είχαν ένα κείμενο δεν θα το θυμόσουν. Όχι. Ενώ με το τραγούδι... πάει καλύτερα, θυμάσαι καλύτερα, ναι. Το θυμάσαι, τελείως. Το τραγουδάς, το αισθάνεσαι καλύτερα. Κοίταξε να δεις ένα πράγμα που έχω μάθει έτσι και που το μάθα περισσότερο από τις εκπομπές εδώ. Αριθμητική, αριθμός και μουσική είναι στη ζωή του ανθρώπου από πάντα, δηλαδή μας καθορίζει. Κοίταξε να δεις, οι αριθμοί είναι πώς είναι φτιαγμένος ο κόσμος. Ναι, όπως αναγκαστικά. Και η μουσική, η μελωδία, δηλαδή και υπάρχει μουσική, μέσα μας. Και η μουσική. Τα πουλιά, τα θρύματα, τα αυτά. Και ο λόγος έχει μουσική. Λοιπόν, όλα είναι φτιαγμένα μουσική αρμονία. Υπάρχει μουσική αρμονία του σύμπαντος, των πλανητών, που τα λέγει ο Πυθαγόρας, όλα αυτά. Οι αριθμοί. Οι αριθμοί είναι αυτό, είναι μουσική. Μα ένας μουσικός δεν χρησιμοποιεί, αριθμός χρησιμοποιεί για να κάνει τη μουσική του. Δεν σου έχει κάνει εντύπωση πόση μεγάλη μουσική ήταν μαθηματική. Mm-hmm. Γιατί αυτό πάει. Είναι θέμα λειτουργίας. Ο φίλος μου, ο κύριος Νίκος Παπούλιας, πούντος να μας έρθει στην εκπομπή. Μαθηματικός και φοβερός ποιητής και φοβερός... Έτσι, λοιπόν, τα μαθηματικά, που άλλοι λένε, ξέρω εγώ, η θεωρητική και η πρακτική κατεύθυνση. Να πω ότι η λέξη τρίχες. Τρίχες, δεν υπάρχουν αυτά. Οι πρόγονοι μας ήταν πανεπιστήμονες. Ασχολιόντουσαν με όλα. Πανεπιστήμονες, υπάρχει λέξη, δεν... Δεν υπήρχαν ειδικότητες οι φιλόσοφοι, είναι... γι' αυτό λεγόντουσαν φιλόσοφοι, γιατί καταπιανόντουσαν και με ιατρική και με μουσική. Δεν είχαν ειδίκευση σε αυτό. Εγώ δεν ήταν μόνο μαθηματικά, μόνο φιλοσοφία. Λοιπόν, μόνο... Γιατί όμως, γιατί αυτή είναι η ζωή. Είναι όλα μαζί αυτά. Εχθές διάβαζα για την Ιπάτη. Ναι, ναι. Και αυτό είναι ένα ωραίο αφιέρωμα να έκανα, λοιπόν, κάποια στιγμή. Φιλόσοφο, ό,τι λένε. Δεν ήταν τεράστια μαθηματικός αυτή. Μαθηματικός ήταν αυτή, ναι. Φιλόσοφος. Αυτή ήταν πανταγνώστης και αυτή ήταν και σου λέει ότι για συμφέροντα θρησκευτικά τη φάγανε μπαμπέσικα. Καλά, εν τω μεταξύ οι χριστιανοί οι τωρινοί την αναγνωρίζουν την Ιπάτια, την αναγνωρίζουν για την παρθενία της. Ξέρεις τι γίνεται. Ήτανε παρθένα, το ξέρεις. Δεν το γνωρίζω αυτό, αλλά... Το διάβασα εγώ. Ήτανε πολύ φανό. Μια φορά λέει, της είπε ένας, της έκανε κομπλιμέντο ότι... Mm-hmm. Αυτό και να δεις τι ωραίο του παπά. Ξεχνάω πώς το απάντησε ένα ωραίο και τον έβαλε στη θέση του. Ήτανε παρθένα, ήταν ταπεινή. Ήτανε σαν Παναγία, πώς να σου το πω. Οι χριστιανοί δηλαδή την τιμούσανε. Ξέρεις τι. Το λένε ότι τότε όμως, οι τότε χριστιανοί, επειδή υπήρχαν πολλών ειδών χριστιανοί, δεν ήτανε μόνο... Και εκεί ειδικά. Ναι, εκείνη την εποχή υπήρχαν... Και στην Αίγυπτο ειδικά ήταν... Και ήταν μια μαγεία. Αυτοί λέγανε ότι υποστήριζε τον Ορέστε, ένα βασιλιά και ένα... Γι' αυτό την φάγανε παπέσικα. Ξέρεις τι γίνεται πάντα και σε όλες τις θρησκείες. Ακόμα και στην αρχαίο ελληνική θρησκεία και στους χριστιανούς και σε όλες τις άλλες θρησκείες. Πάντα υπάρχουν και φανατικοί. Οι φανατικοί πάντα κακό κάνουν, δεν κάνουν καλό. Μπράβο. Και θα σου πω και κάτι και στη αυτό. Σημερινή δική μας εκκλησία, έτσι πάλι που το πάμε. Δεν είμαστε καθαροί η εκκλησία μας. Έχουμε πολλούς παπιστές μέσα στην εκκλησία μας, στην Ιερό Σύνοδο. Δεν είναι καθαρή η εκκλησία μας. Υπάρχουν πολλοί που είναι διασύλλογοι, πώς να το πω, δεν είναι καθαροί. Ξέρεις τι γίνεται. Το θέμα είναι τι πιστεύεις. Δηλαδή, αν πιστεύεις ότι υπάρχει αυτό, οκ. Okay. Αν δεν ξέρεις το πιστεύεις... Τι, εγώ άκου να σου πω κάτι. Λίγο που μπήκα σε αυτόν τον κόσμο, έτσι, και είδα κάποια πράγματα,
Είδα ότι υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν, πώς εσύ γίνεσαι γιατρός για να γίνεις γιατρός και να φτάσεις ψηλά και να γίνεις επιστήμον, μεγάλος, τέλος πάντων καθηγητής. Έτσι και αυτοί κοιτάνε να πάρουν τη μήτρα, την κορώνα δηλαδή, να γίνουν εξουσία. Μπράβο, να γίνουν εξουσία. Υπάρχουν πολλοί που δεν έχουν κάλεσμα από παιδάκια, όπως ο Πάτερ Παΐσιος, όπως αυτοί οι γέροντες είχαν κάλεσμα. Υπάρχουν άνθρωποι που το κάνουν επάγγελμα. Βεβαίως. Είναι επάγγελμα. Βεβαίως, βεβαίως. Δεν πέρασα ιατρική και πέρασα εκεί. Ναι. Και πήγα εκεί. Όπως και ο δάσκαλος, για μένα νομίζω το έχουμε ξαναπεί, είναι η ιεροτελεστία. Δηλαδή, παπάς, δάσκαλος και γιατρός, πρέπει να έχεις κάλεσμα. Δεν έχεις, μην πας. Ο γιατρός μπορεί να σου χαρίσει τη, τη ζωή. Ναι. Ο δάσκαλος να σου φτιάξει τη ζωή. Μπράβο. Έτσι. Αυτά είναι καλέσματα να τώρα, τα έχεις. Αν πιστεύεις ή δεν πιστεύεις, εγώ θεωρώ ότι όλοι πιστεύουν κάπου. Δεν υπάρχει άθεος άνθρωπος. Κι εγώ έτσι πιστεύω, δεν υπάρχει άθεος. Άθρησκοι υπάρχουν πολλοί που δεν πιστεύουν σε καμιά θρησκεία από τις υπάρχουσες. Άθεος, όσοι το λένε αυτό, είναι αμόρφωτοι που λένε είμαι άθεος. Γιατί δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Θα σου πω εγώ αυτό τώρα το μικρό θαύμα, γιατί έχω μία καθηγήτριά μου φίλη που την αγαπάω πολύ και ήρθε εδώ. Είναι κομμουνίστρια και επειδή είναι κομμουνίστρια αριστερή, όλο μου λέει εγώ οι άθεοι, εγώ οι άθεοι. Εν τω μεταξύ, πρόσεξε. Πάσχα, Χριστούγεννα, αυτά είναι στις φυλακές, είναι στα νοσοκομεία, είναι ελεήμων μέχρι. Τι να σου πω τώρα. Δικαιοσύνη, τι να σου πω τώρα. Αυτή είναι χριστιανή και δεν το ξέρει. Να σου πω κάτι. Μπορεί να μην είναι χριστιανή. Ναι, δηλώνει άθεοι. Είναι όμως ένθεοι. Άκουσε με. Και όλο μου λέει εγώ οι άθεοι, εγώ οι άθεοι. Λοιπόν, τη στη φύλαγα. Και όταν έγινε που βγήκαμε έξω και κάναμε το Χριστός Ανέστη τώρα και βγήκαν όλοι στα μπαλκόνια. Ναι, ναι, ναι. Εγώ έχω κάποιους συγγενείς και κάποιους γείτονες που είναι, δεν έχουν βαφτίσει τα παιδιά τους, δηλώνουν άθεοι. Mm-hmm. Βγήκαν όμως στο μπαλκόνι και φωνάξαν το Χριστός Ανέστη. Αυτό... Εκεί τι λειτουργήσε. Όχι. Λειτουργήσε και ξέρεις. Το έθος λειτουργήσε εκεί. Το ότι η συνήθεια. Όχι. Άκουσε με, θέλουμε δε θέλουμε, συνειδητά εγώ σου δηλώνω άθεος. Θέλω δε θέλω όμως, επειδή η πνοή μου είναι ο Θεός μου. Η συνείδησή μας είναι ο Θεός μας. Δεν γίνεται να μην έχουμε Θεό μέσα μας. Δεν γίνεται, όπως το λέω. Και σε μία φοβία, και αυτοί που δηλώνουν άθεοι και αριστεροί και δεν ξέρω εγώ τι, όταν τρομάξουν θα πούνε Παναγιά μου. Ξέρεις τι γίνεται. Θα κάνουν το σταυρό τους. Αυτόματα, αυθόρμητα. Επειδή είπες για τον κομμουνισμό και επειδή και εγώ κινούμαι σε εκείνο το χώρο. Και εγώ κομμουνίστρια είμαι. Αλλά... Να σου πω. Πιστεύω και στο Θεό. Ο κομμουνισμός, όσο εφαρμόστηκε τέλος πάντων, δεν δήλωνε αθεία, δήλωνε αθρησκεία. Είναι διαφορά αυτή. Ναι, να τους το πεις πολλών. Δήλωνε αθρησκεία. Δηλαδή δεν πιστεύουμε σε καμία θρησκεία. Δεν πιστεύουμε κανέναν παπά, κανέναν τέτοιο. Όχι ότι δεν υπάρχει κάποια δύναμη τέτοια, η οποία βέβαια δύναμη δεν δέχεται και καλά στον ουρανό, αλλά μέσα στο στομάχι του ανθρώπου, μέσα στην ψυχή του, μέσα στο σώμα του, η οποία είναι τόσο μεγάλη που δεν μπορούμε να τη καταλάβουμε. Εγώ πάντως το ένα θαύμα που έζησα και το είδα ήταν αυτό. Το πρώτο ήταν ότι το Άγιο Φως μπήκε σε όλα τα σπίτια από το Σάββατο το απόγευμα. Εντάξει, εμένα μου ήρθε το Άγιο Φως κατευθείαν σπίτι μου, από το αεροδρόμιο. Και όχι μόνο σε μένα, ήρθε και σε άλλο κόσμο γύρω μου, δηλαδή και στο Εγάλαιο. Και... Γιατί κάποιοι πήγανε στο αεροδρόμιο και την πήρανε τη φλόγα ή την πήρανε από παπάδες και στη φέρανε. Ναι, εντάξει. Η ξαδέρφη μου δουλεύει στο Σκλαβενίτη υπεύθυνη προσωπικού και πήγε ένα παλικάρι αστυνομικός που έτυχε να είναι στην παραλαβή της φλόγας και τους πήγε τη φλόγα. Και εκείνη την έφερε σε εμάς. Θέλω να σου πω πόσο Θεός το έκανε και το Άγιο Φως μπήκε στα σπίτια που έπρεπε να μπει. Mm-hmm. Όποιοι θέλανε το βρήκαν, το πήρανε. Μπήκε μες στα σπίτια μας. Και το άλλο θαύμα είναι αυτό που σου λέω, ότι βγήκανε στα μπαλκόνια και φωνάξανε το Χριστός Ανέστη άνθρωποι που υποτίθεται ότι δεν. Για μένα αυτά είναι δύο θαύματα, καταλαβαίνεις, που μου δείχνει ότι το Άγιο Φως θα σε βρει και θα σου χτυπήσει την πόρτα όταν το αναζητάς. Θα έρθει να σε βρει. Εμένα ήρθε και με βρήκε. Εμένα μου ήρθε αυτό το λέγω σκοτεινά. Και βέβαια ότι όλοι μας, θέλουμε δεν θέλουμε, έχουμε Θεό μέσα μας. Θέλουμε δεν θέλουμε. Μα αυτό είναι η ύπαρξη. Είναι η πνοή μας.
Κατάλαβες, από τη στιγμή που ανασένεις. Η διαφορά που θεωρώ εγώ είναι ότι δεν θα το ονομάσω κάπως αυτή. Απλά το λέω μια δύναμη. Δηλαδή μπορώ να το πω Θεό, και ο οποίο Θεός δεν σημαίνει ο παππούλης με τα άσπρα μαλλιά και τα άσπρα γένια. Είναι μια δύναμη. Άκου να δεις τώρα, ο Θεός είναι άειλος. Εννοείται. Εντάξει. Εμείς βάλαμε μια μορφή και φτιάξαμε ένα ξανθό γαλανομάτι, ξέρω εγώ. Εμείς οι άνθρωποι το κάναμε αυτό γιατί θέλαμε να έχουμε εκατομοίωση Θεού. Ωραία. Γιατί άνθρωπος ο Δίας και το δηλαδή θέλω να σου πω ότι η ανάγκη του ανθρώπου ήταν να φτιάξουμε το Θεό να μας μοιάζει. Έτσι είχαμε φτιάξει και τους 12 θεούς, έτσι έχουμε φτιάξει και το Βούδα, έτσι έχουμε φτιάξει και τον Αλλάχ. Αν δεν μοιάζει στον άνθρωπο ο Θεός, δεν είναι, έτσι δεν είναι. Κάποιοι από αυτούς ήταν άνθρωποι με, απλά με μεγαλύτερες δυνάμεις από τους άλλους. Μπράβο, οι μύθεοι που ήταν. Κάποιοι ήταν ναι. με δυνάμεις απλά. Μπράβο. Ο Βούδας πάλι σου λέει, αυτή η θρησκεία γιατί μου αρέσει και την έχω μελετήσει, σου λέει ότι ήταν ένας απλός άνθρωπος ναι. που μετά από πάρα πολύ αυτογνωσία δουλειά μέσα του. Και εφόσον έβγαλε από μέσα του τον εγωισμό, γιατί θα σου πω και ένα άλλο, ο εγωισμός είναι ο διάβολος, δεν υπάρχει κάτι με τερατάκια και με αυτά. Όχι. Το κακό ποιο είναι ο εγωισμός, άλλο αξιοπρέπεια, άλλο η υγιής αξιοπρέπεια, είμαι αξιοπρεπής και δεν δέχομαι να ζητιανεύω, να υπετεύω, εντάξει, και άλλο ο εγωισμός. Αν είχες εγωισμό, δεν θα κράταγες σχέσεις καλές με τους φίλους σου, με κατάλαβες, θα τους κράταγες κακίες. Αυτό μας κάνει και εμείς τους ανθρώπους όμως, είσαι δυστυχισμένος όταν είσαι εγωιστής. Αυτός είναι ο διάβολος, ο εγωισμός. Θέλω να έχω περισσότερα από σένα. Είναι αλλά εγωισμός. Αυτό, ναι, αυτό ναι. Μου είπες, σύρε μωρό Ολυμπία, απ' την πλήγωσε ο εγωισμός. Και τώρα τι θα κάνω εγώ, έχουν φτιάξει τα λυσιακά μου, εγώ, γιατί μου είπες σύρε. Ή μου είπε η άλλη είσαι γριά, φαίνεσαι 50 χρονών. Πω, πονεφός ζωντανή, μου είπε γριά. Καταλαβες. Είναι ο εγωισμός μας που τσιτώνει. Εντάξει, είναι ανθρώπινο. Είναι ανθρώπινο συνέστημα, είναι ελάττωμα. Αν όμως λέει το καταπολεμήσουμε αυτό, τελείωσε, έγινε μαγεία. Κοίταξε να δεις, ακόμα δεν το έχουμε καταφέρει γιατί αλλιώς θα είμαστε. Άμα το καταφέρουμε. Δεν το καταφέραμε. Λοιπόν, εγώ θα ξεκινήσω από το βιβλίο με τη φοβερή αφιέρωση που μου έχεις κάνει. Στην εξαιρετική φίλη μου Ολυμπία, ήθε το φως που αναδίδει το όνομά σου. Ευχαριστώ. Να φωτίζει το σκοτάδι της γενιάς μας. Πάντα με αγάπη, Δημήτρη Σταυρακάκης. Όντως, Ολυμπιακή ιδέα, Το κοίταξε να δεις, Ολυμπία, είναι φως. Φωτεινός άνθρωπος. Το αλ, το ελ, το ιλ και το ολ. Όλα αυτά είναι φως. Τα προθέματα. Δεν είναι η παραμυθολογία, ίσως κάποια, δεν είναι. Ίσως κάποια φανταστικά θα πούνε... Τα διηγήματά μου, φοράω γυαλιά, μα ομολογώ, είναι πλήρως αληθής. Έτσι γίναν όλα ή κάπως έτσι. Ή κάπως έτσι. Επιλέγεις και ξεκινάμε και μου διαβάζεις ένα... Ωραία, εγώ θέλω να διαβάσω αυτό που λέγαμε πριν για τον... Που, το μόνο που δεν είναι... Το μόνο που δεν είναι πραγματικό, ευτυχώς. Λοιπόν... λέγεται «Μια σπιθαμή πιο πέρα και θα είχα σωθεί». Mm. Και είναι αφιερωμένο στον Άντων Τσέχοφ. Λοιπόν, «Μια σπιθαμή πιο πέρα και θα είχα σωθεί». Αυτό μονολογούσε ψυχοραγώντας ο στρατιώτης Σεργέι Ασίμοφ, ψάβοντας κάθε τόσο την πληγή στην καρδιά του. «Μια σπιθαμή πιο πέρα και θα είχα σωθεί». Εκείνο το καταραμένο δειλινό περπατούσε στην αυλή της χιονισμένης καζάρμας, λίγο πριν αναλάβω τη φλόρηση της βορεινής σκοπιάς της νυχτός. Ξαφνικά, από το αγκάθι του θάμνου, ένας λαγός πρόβαλε το κεφάλι του και με κοίταξε απορριμμένος. Λίγο αίμα είχε κοκκινήσει το χιόνι πλάι του. Έμοιαζε κυνηγημένος, ήταν πληγωμένος. Η μηδανής ψυχή σε λευκό κελί. Απίθωσα το όπλο μου στο χιόνι και έσκυψα να δω καλύτερα. Αυτός, φοβισμένος και τρεμάμενος, έκανε λίγα βήματα πίσω και χώθηκε βαθύτερα στην ασφάλεια του αγκαθιού. Από πίσω του κι εγώ, μέσα στο αγκαθωτό περιτύλιγμα του θάμνου. Ώσπου, πριν το καταλάβω, έγινε ένα με το θάμνο, με το αγκάθι, με το λαγό, με το αίμα, με το χιόνι. Ακούστηκαν βήματα γοργά, φωνές τραγικές, μια ηχό καταναγκαστική.
Ακούστηκαν γνώριμες φωνές. Ακούστηκαν γνώριμα όπλα. «Να, βλέπετε το αίμα. Εδώ μέσα κρύφτηκε», είπε ο Δημήτρη Κοβαλόφ. Αναγνώρισε αμέσως τη βαριά ξύλινη φωνή του. «Ωραία. Για βραδινό θα έχουμε κρέας λαγού. Θα βάλω και κρεμμύδια και λίγες από τις σταφίδες που μου έχουν περισσέψει και έτοιμο το φαγητό». Ο Δημήτρη Κοβαλόφ είναι ο μάγειρας της καζάρμας, γνωστός για τα φιλοπόλεμα αισθήματα και την άκαρδη ζωή του. «Του ρίχνω εγώ», φώναξε ο Βλαντιμίρ Ραλίεφ, ο φίλος και συμμαθητής μου από τα χρόνια τα παιδικά. «Με αυτόν μεγαλώσαμε στην ίδια γειτονιά. Τόσο καλός φίλος, τόσο καλός σκοπευτής». Πριν προλάβω να πιάσω το λαγό, πριν προλάβω να απαντήσω στους κυνηγούς, ακούστηκε η τουφεκιά. Ήταν η πρώτη φορά που ο Βλαντιμίρ αστοχούσε. Αν βέβαια αστόχησε τελικά. Το κάψιμο ήταν διαπεραστικό, στην καρδιά με πέτυχε. Το αίμα κοκκίνησε πιότερο το χιόνι. Η στιγμή έγινε η δραπέτευση, η σωτηρία του λαγού, ο θάνατός μου. Αυτό που θυμάμαι έντονα είναι το αναφιλητό του Βλαντιμίρ και η απογοήτευση του Δημήτρη. Χαμένο βόλι, χαμένο δείπνο, χαμένη ζωή. Μια σπιδαμή πιο πέρα και θα είχα σωθεί. Ωραία. Ωραίο. Για κάτσε να δω, γιατί έχω και κάποια σχόλια από μια κυρία που, που το έχει διαβάσει το βιβλίο σου και έγραψε ωραία σχόλια. Ευχαριστώ πολύ. Δεν ξέρω αν τα είδες, αλλά εγώ δεν έχω τώρα να μπούμε εδώ να το δούμε. Γιατί λέει ότι αυτή η κυρία έγραψε για το βιβλίο ότι όλα τα διηγήματα ήταν αυτοτελές, τη γεμίσαν, δηλαδή γράφει πολύ ωραία λόγια. Πού θα τα βρω για να τα πω? Έπρεπε να τα έχω γράψει, να τα έχω... Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Όχι, γιατί να λέμε τα καλά λόγια. Για, αν κάναμε μια παρουσίαση, δεν θα υπήρχαν αυτοί που τα έχουν διαβάσει και θα μας λέγανε δύο λόγια? Θα μας λέγανε. Λοιπόν, για περίπου στο... θα σε μένα θα είναι στο προφίλ μου, στο δικό σου, Για να δω τώρα, να το δω, να το βρω, να το διαβάσω, γιατί... Καλά. Λοιπόν... Εγώ θα διαβάσω ένα στίχο που είδα, μέχρι να λειτουργήσει αυτό. Ένα απλό στίχο, γιατί δεν έχω και τα γυαλιά. Πού είδα εγώ έναν ωραίο στίχο εδώ? Αλλά είναι πείμα μεγάλο, δεν είναι στίχος. Α, το μια σπιθαμή είναι αυτό. Αυτό είναι που διάβασαμε τώρα. Θες να μας διαβάσεις κι άλλο ένα? Θα διάβαζα εγώ, αλλά δεν έχω τα γυαλιά. Θα διαβάσω εγώ. Και δεν θέλω τώρα να συλλαβίζω, λες και... Όχι, όχι, κακώς θα διαβάσω δεν πήρα εγώ. Τα γυαλιά. Εγώ φέτος έβαλα γυαλιά. Δεν ήθελα να το παραδεχτώ. Εντάξει, έχεις ακόμα χρόνια. 10 χρονών λοιπόν, παιδί και να βάλω γυαλιά, βρε Δημήτρη. Λοιπόν, αυτό θα επιτρέπετε. Αυτό θα πω, αν και είναι λίγο επικίνδυνο, τέλος πάντων. Δεν είμαι 46, είμαι 10 χρονών παιδί, επιτρέπετε. 16. Εγώ είμαι 18, μπορώ να βάζω γυαλιά. Ρε, εσύ 4 και 6, 10. Είμαι 10 χρονών. Εγώ είμαι 7. Πόσο είσαι εσύ, 43? 52. Είσαι 7, είσαι πιο μικρός από μένα. 7, ωραίο. Μ' αρέσει. Λοιπόν. Να σου πω κάτι, μεταξύ μας δείχνεις και πιο μικρός από μένα όμως. Ένα κούτελο τσίτα, τσίτα εδώ, τσίτα εδώ. Εντάξει, τι άλλο πάλι κάνετε και είστε τσίτα, 52 χρόνια και δείχνει 40. Δεν ξέρω. Να ρωτήσεις τη μάνα και τον πατέρα που το μας DNA. Έκανε. Τι να, δεν ξέρω. Ναι. Λοιπόν. Δεν δείχνεις για 52, έτσι, μεταξύ μας τώρα. Το ξέρω, αυτό μου λένε και... Γιατί μιλάγαμε με την Αντριάννα σήμερα και προσπαθούσαμε να βρούμε την ηλικία σου. Και τη λέω, είναι σαν και εμένα, 45. Να σου πω, αυτό που γράφει 46. Στο Facebook είναι ακριβώς η ηλικία μου. Δεν λέω ψέματα. Εμείς δεν είχαμε δει το τέτοιο και το λέγαμε σήμερα και. Όποιος μπει στις πληροφορίες. Εμείς βγάλαμε την απόφαση ότι είσαι σαν και εμένα, είναι 46, 45. Και λέει και το μέρος που μένω και λέει και από πού κατάγεται ο παππούς. Πού είναι ο παππούς μου. Ναι. Τα νόγια. Ναι. Να είναι καλά. Τα νόγια. Τα νόγια. Χωρίς βλακίες. Γίνανε και οι βεντέτες. Χωρίς βλακίες. Τι έγινε τώρα, όχι. Κόλλησε. Κόλλησε αυτό. Ήσουν τα όλα μαζί. Όχι, κόλλησε, κόλλησε. Λοιπόν. Κόλλησε που δεν έχει σήμα, για πες. Αυτό είναι κάποιο, ένα διήγημα
εξελίσσεται όταν ήμουν στρατιώτης, αλλά το είχα πολλά χρόνια μέσα μου και ήθελα να το βγάλω. Λέγεται 41ο χιλιόμετρο. Λοιπόν, εντάξει, είναι και λίγο πολιτικό, αλλά δεν πειράζει. Είναι γνωστό, και αν δεν είναι, σας το γνωστοποιώ εγώ, πως μια έκρηξη, πέρα από τις καταστροφές, ίσως το θάνατο, τον πανικό, τη θλίψη, επιφέρει ίσως κέρδη και άλοθη. Είναι επίσης γνωστό πως το σημείο εκείνο της νέας εθνικής οδού Αθηνολαμίας, το νέας το θέτω εντός εισαγωγικών, διότι έως πότε κάποιος θεωρείται νέος. Πόσο μάλλον ένα έργο. Στο σημείο αυτό της νέας εθνικής οδού Αθηνολαμίας, ο καιρός είναι αλλοπρόσαλος, σχεδόν πάντοτε είναι διαφορετικός προς το χειρότερο, σε σχέση με τη δοξασμένη πόλη των Αθηνών, κλεινών άστη, μάλλον κλειστών θα έπρεπε να λέγεται, τώρα προς το παρόν παραμένει κλεινών. Η μικρή πινακίδα γράφει 41ο χιλιόμετρο, δεξιά το στρατόπεδο, αριστερά και πίσω ο σιδηροδρομικός σταθμός της Φεντάλης. Αριστερά και μπρος ο πρώην θερινός κινηματογράφος οχημάτων, αυτός που βλέπει το έργο μέσα από το αυτοκίνητο, δεν επεκτείνομαι περισσότερο. Εκεί λοιπόν στα δεξιά γίνεται και αλλιώς. Εξελίχθηκε η υπόθεση αυτή. Στο στρατόπεδο, εκεί, ανάμεσα στα άσκαστα πυρομαχικά και στις ράγες των εξεταστηρίων, ανάμεσα σε μισοάδειες αποθήκες, μισό, γνωρίζω, εποχή του μισό-μισό, οι μεγαλύτεροι θα το θυμούνται, πράσινα αεροπλάνα, πράσινα άλογα και αεροσυνοδοί. Τέτοια παρακμή, ακόμα και η γλώσσα, το μη, το έκανε νη. Ας μην τα προφέρετε μαζί, παρακαλώ. Γι' αυτό το μισό-μισό σας ομιλώ, σε αυτό το στρατόπεδο, μια παρέα φίλων και συναδέλφων στρατιωτών είχε την αποστολή της. Αυτό είναι άκρος απόρριτο, αν και δεν έχουμε κάτι με το πράσινο, ας μην τρέχουμε τώρα σε δικαστήρια για τα γνωστά, άγνωστα κρίματά τους. Μήνες πολύ στην απουσία από τον κόσμο, κάποιες στιγμές χαμόγελου και πολλές στενάχωρης ανάγκης, μήνες πολύ στην παρουσία, πάντοτε εκεί, στη διάθεση του χώματος, του παλαιού τείχου, του χορταριού, του χιονιού και του καύσωνα. Και οι εκρήξεις η μία μετά την άλλη. Οι κρατούντες έσταναν συνεχώς στους κατωτέρους τους για διαπίστωση της πατάλης τους, άρματα προφύλασαν τη δική τους και τη δική μας ακεραιότητα, ένας θάλαμος μικρός 12 ψυχών και 12 ψυχές που χωρούσαν χίλιες. Χιόνιζε πολύ το προηγούμενο βράδυ. Εκεί, σαν χιονίζει, ξεχνά να σταματήσει. Το πρωί ήρθε με το ζόρι και αργά το λεωφορείο μας με τους μονίμους αξιωματικούς και τους εξοδούχους στρατιώτες. Σήμερα να δω πώς θα δουλέψουμε, είπα, με τόσο χιόνι. Ο πρώτος που κατέβηκε γλίστρησε στον πάγο και χτύπησε το κεφάλι του. Διάσηση. Και μείναμε 11 να συνεχίσουμε για μια εβδομάδα το μαρτύριό μας. Κινήσαμε για τον τόπο εργασίας, ένας έφυγε για το παρατηρητήριο, ένας για το υδραγωγείο. Μείναμε έτσι 9 πλήτες και οι μόνιμοι. Ήταν 5 εκείνη την ημέρα. Τι δουλειά να κάνεις με τόσο χιόνι, επανέλαβα στη σκέψη μου. Φτάσαμε εκεί που είχαμε σταματήσει την προηγούμενη μέρα, στο μισοκρεμισμένο τόλ, στο βόρειο μέρος της αληθείας μας. Μέσα δεν υπήρχε τίποτα εκτός από το χιόνι που εισέβαλε απρόσκλητο το προηγούμενο βράδυ. Έξω, έτοιμος ο καιρός για νέο χιόνι. Έπρεπε να τον κρεμίσουμε. Αν βλέπατε το χώρο που δουλεύαμε, θα καταλαβαίνατε πώς η δουλειά είχε γίνει. Από όπου είχαμε περάσει, μόνο το χώμα απέμενε. Αλλά τώρα, με τόσο χιόνι, πού να το δείτε. Φανταστείτε το λοιπόν. Αρχίσαμε το γκρέμισμα των πλαϊνών τείχων, δύο τείχοι και μια ημική κλεραμαρίνα ήταν όλο το τόλ. Αλλά έπρεπε να γκρεμιστεί. Με λίγη προσπάθεια ήρθε κάτω. Από χθες είχαμε ερευνήσει για άσκαστα πυρομαχικά, βρήκαμε μερικά, έγινε αυτό που έπρεπε να γίνει, τώρα έμενε η βρώμικη δουλειά. Η πιο βρώμικη για το σώμα, την άλλη της ψυχής, αφήστε την. Πέφτοντας ο ένας τείχος, έκανε τέτοιο θόρυβο που το χιόνι από τα διπλανά δέντρα αποχαιρέτησε τα κλαδιά και έπεσε στη γη πάνω στο υπόλοιπο χιόνι. Μάλλον κουφό πλέον. Τότε είδαμε τι περιείχε ο τείχος, λίγο σοβάς και παλαιά μεταλλικά κυβότια του αγγλικού στρατού γεμισμένα με πέτρες και φθορά. Σε ένα από τα κυβότια μια κονσέρβα. Δεν ξέρω τι περιείχε κάποτε, μα τώρα έβλεπα ένα διπλωμένο κομμάτι και αρωμένο χαρτί. Το ξεδίπλωσα, άλλο ένα χαρτί κυτρινισμένο και μέσα του γράμματα ανορθόγραφα, αλλά γράμματα. Μερικές αράδες μελανιού στου χρόνου του αποτύπωμα. Τόσο παλιό δεν ήξερα, αλλά το διαπίστωσα γρήγορα. Παρά το κίτρινο του χαρτιού μπορούσες να το διαβάσεις εύκολα. Πριν το δώσω στον επικεφαλής αξιωματικό, το διάβασα γρήγορα. Μάνα.
Συγγνώμη. Όχι, εντάξει. Μάνα, φύλαξε αυτό το γράμμα. Δεν ξέρω αν θα μπορέσω να σου ξαναγράψω. Με συνέλαβαν φασίστες, μάνα. Θα με εκτελέσουν, είπαν δεν θα βγει. Συγκινήσε. Ναι, ναι. Συγγνώμη. Το κρύβω σε αυτό το κονσερβοκούτι μαζί με την αγάπη μου για εσένα. Αν ζήσω, ελπίζω να σε δω να το κρατάς όταν επιστρέψω. Κι αν αυτό καταφέρει να φτάσει σε εσένα. Αν πάλι με σκοτώσουν, μάνα μη με ψάξεις. Θα είμαι εκεί ψηλά με τους συντρόφους μου. Καλή να ντάμωση, μάνα, να προσέξεις τα αδέρφια μου, Αριστίδης. Τι άλλο να πω. Πήγα το γράμμα στον επικεφαλής. Του το έδωσα και του είπα ότι δεν το έχω διαβάσει. Αυτός το άνοιξε, το διάβασε, είμαι βέβαιος. Είδα το... Είδα το πρόσωπό του. Είδα το δάκρυ του ακόμα και όταν μου γύρισε την πλάτη. Ακούστηκε ένα τζιπ να έρχεται. Ο στρατηγός αυτοπροσώπος μετά του οδηγού του. Μια φωνή από μέσα θυμωμένη. Γρήγορα όλοι πίσω. Τι κάνετε εδώ, θα μου πεθάνετε όλοι. Γρήγορα μέσα. Επιστρέψαμε στη βάση μας. Μας κάλεσε όλους για ενημέρωση ο στρατηγός, αλλά και για να τα ψάλει μπροστά μας τον επικεφαλής. Αφού έφυγε, κινήσαμε για το θάλαμο. Με πρόλαβε ο επικεφαλής. Το διάβασε το γράμμα, μου είπε. Το διάβασα, είπα, και πριν προλάβω να συνεχίσω, τόσο άδικο, μου είπε. Φανταστείτε ότι τον έλεγαν Αριστίδη, σαν τον Αριστίδη το δίκαιο, ξέσπασε. Τόσο άδικο, είπε πάλι. Χαμογέλασα, χαιρέτησα όπως προβλέπετε και έφυγα. Άλλος ένας Αριστίδης. Μονολόγησα, άλλος ένας. Και συγκινήσε, γιατί το ζήσε. Το ζήσε. Το ζήσε. Είχε φύγει το παιδί και το γράμμα το πηγαίνατε μετά. Αυτό το γράμμα το βρήκαμε μέσα στον τοίχο. Στον τοίχο. Όπως γκρεμίσαμε τον τοίχο, βρέθηκαμε σε ένα κονσερβοκούτι, υπήρχε ένα γράμμα. Τώρα πώς βρέθηκε το γράμμα αυτό εκεί, κανείς δεν ξέρει. Και δεν πήγε ποτέ στη μάνα αυτό το παιδί. Δεν πήγε ποτέ στη μάνα. Τώρα τι έγινε, αλλά ήταν τόσο... Έτσι, μας ταρακούνησε, που ταρακούνησε, καλά εμείς ήμασταν και παιδιά, ας πούμε, εντάξει. Ταρακούνησε και τους στρατιωτικούς, τους μόνιμους που είναι λίγο πιο αυστηροί, πιο τέτοιοι, τέλος πάντων. Όχι, εγώ είναι... πιστεύω ότι πολλοί στρατιωτικοί έχουν ευαισθησίες. Δηλαδή, εγώ ξέρω στρατιωτικούς που έχουν μπορεί να το. Γι' αυτό άλλωστε πολύ μεγάλοι στρατιωτικοί στις γυναίκες τους γίνονται δούλοι. Έχουν ευαισθησίες. Δηλαδή, απλά όσο... απλά συνήθως ο στρατιωτικός είναι κάποιων φρονημάτων. Και καλά, ναι, πρέπει να είναι αγέροχος, σκληρός, έτσι αλλιώς. Τέλος. Λοιπόν, εδώ μιλάμε για έναν άνθρωπο που προφανώς από το γράμμα του φαινόταν ότι ήταν κάποιον. Ήταν αντάρτης, ήταν. Για μισό λεπτό, γιατί μου λέει τώρα κάποιος ότι δεν μας βλέπει ζωντανά, ότι είναι κλειδωμένο. Δεν ξέρω. Πατάει, λέει, στο www αυτό και δεν είναι ανοιχτό, είναι κλειδωμένο. Για περίμενε να δω. Γιατί αν είναι κλειδωμένο, κάτι συμβαίνει. Πώς γίνεται. Εγώ πάτησα προχτές και έβλεπα το λεκάκι σε αυτό το σύνδεσμο. Εκτός και αν φαίνονται μόνο οι αθλητικές, να το ξέρω. Α, δεν ξέρω. Με βλέπεις τώρα. Τι λες, μωρέ, έχω ξεκινήσει πάρα πολύ ώρα. Όχι, αφού εμένα με είχε εδώ πέρα έτοιμη, με είχε ο Πετρόπουλος να κάνω δουλειά. Δεν είναι να πεις ότι παίζουν κάτι άλλο. Για πάτα το τώρα. Τώρα θα κάνω ένα μικρό διάλειμμα και μετά, εντάξει. Για. Ξέρεις τι γίνεται, όχι μωρέ, καμιά φορά όταν δεν κάνουμε εκπομπές βάζουν αυτόματα και παίζουν εκπομπές replay. Και μπορεί εμείς τώρα να κάνουμε την εκπομπή να γράφεται, αλλά μην φαίνεται ζωντανά γιατί παίζει άλλη replay. Παίζει replay. Εγώ δεν είδα εδώ στο πλάι να παίζει κάτι, mm-hmm. Αλλιώς θα το βγάζα, γιατί μου είχε πει ο Πετρόπουλος ότι όταν είναι πατάς αυτό, αυτό, αυτό και γίνεται έτσι. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν έχει, δεν είδα κάτι τέτοιο εγώ. Έχω να πει, ακούγεται η μουσική, να πω. Έλα. Ναι. Ναι. Δεν ξέρω τι έχουμε κάνει. Εντάξει, θα τους...
ρωτήσω άλλη φορά. Δεν πειράζει, γράφεται η εκπομπή για μετά. Εντάξει.
υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που... έχουν ταλέντα και δεν ξέρουν να τα προωθήσουν. Και έτσι κι αλλιώς δεν μπορεί να βοηθήσει αυτό το σύστημα που βιώνουμε εδώ πέρα. Δεν υπάρχει περίπτωση να βοηθήσει κανέναν ταλαντούχο άνθρωπο. Θα βοηθήσει μόνο τους ημετέρους. Δεν μπορώ να σου πω κάτι. Τώρα πέθαμε. Μπορεί να ήταν αυτό να είχαν βάλει να παίζει το Γιάννη Μαλακία την ώρα που κάνω εγώ εκπομπή. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Ναι, αλλά την άλλη φορά μου το δείχνει εδώ και το σταμάτησα. Δεν πειράζει, γίνεται γραφή και την ανεβάζει. Δεν πειράζει, δεν είναι σιγά, δεν πειράζει. Τι κι αν δεν είμαστε online και τι έγινε. Όλα καλά. Θα πάτσω να πεθάνω. Κοίταξε να δεις, έχω φάει μία πίκρα γιατί κάτι έγινε και έφαγα μία πίκρα γιατί είδα κάποιοι άνθρωποι, λες και δεν θυμόμαστε εμείς τι έγινε το 10 που χτυπάγανε το Στέφο με τα ψεύτικα προφίλ, πήγανε να χτυπήσουν και μένα, έλεος. Και υποτίθεται ότι είμαστε οικογένεια, έλεος. Σε πια εμένα που τώρα ξέρω εγώ τι έχει γίνει στο παρελθόν. Ρε παιδί μου, ανάρτησε ένα βίντεο. Απεριτώ ότι μισή λέγανε ότι είναι παράνομο γιατί είναι δεδομένα, αλλά σε δημόσιο χώρο δεν υπάρχουν δεδομένα. Λοιπόν, έχουμε ένα πρόβλημα σοβαρό στη γειτονιά. Τέλος πάντων, κάποιοι είπαν ότι δεν αγαπάω τα ζώα, ότι με σκατώ. Μιλήσανε πολύ άσχημα. Εγώ έκανα ένα παράπονο για την ηρεμία μου, που δεν έχω ηρεμία. Που ακούω τα σκυλιά και δεν μπορώ να κοιμηθώ. Στην πολυκατοικία μου έχουμε 5 σκυλιά. Εγώ έχω σκυλάκι γκριφονάκι μικρό. Άλλο όμως τα σκυλάκια και άλλο που μιλάμε ότι τα ακούς και γίνεται χαμός. Όταν εγώ έχω ένα σκύλο και δεν του σύρω το λούρι, το παιδί σου ρε, όταν κλάψει, δεν θα του σύρεις τα λούρια να σταματήσει. Κάτι θα κάνεις να σταματήσει. Έτσι κάνεις και στο σκυλί, δεν το αφήνεις ασύστολο να γαυγίζει, ούτε το πετάς το λαμπάκι την μπάλα με το φως. Και βέβαια τα κοίταγα από τον μπαλκόνι προχτές. Του πετάξανε το σκυλιού το μπαλάκι με το φως. Δεν θα γαυγίσει το σκυλάκι. Ναι, θα παίξω. Μωρή καριολίτσα, όποια είσαι εσύ και το όριξες. Αφού σου έχουμε κάνει παρατήρηση, αφού μου κάνατε μπούλινγκ όταν ανέβασα εγώ το βίντεο, ότι είμαι σκατόψυχη και δεν αγαπάω τα ζώα. Εσύ που το αγαπάς το ζωντανό σου, γιατί το βασανίζεις με το μπαλάκι με το φως και το κάνεις να γαυγίζει και να ενοχλεί τη γειτονιά. Είναι προέκταση της δικής της, του δικού του. Περιττώ να σου πω ότι κάποιοι μου είπαν δεν έχω παιδεία, είμαι σκατόψυχη, όλη η γειτονιά γελάει μαζί μου με τις αντιλήψεις μου. Αυτό το προφίλ που το έγραψε δείχνει μια κοπέλα μανικέν γαζέλα με λαχρινή, μια κούκλα, μια θεά. Και όταν την είδα εγώ τόσο όμορφη, ανθρώπινα, της γράφω σε προσωπικό μήνυμα στο Messenger. Πολύ όμορφο, της λέω κορίτσι μου, της λέω αφού έχεις ένα ζωάκι και του μιλάς γλυκά. Εμένα που με ζώο, γιατί μου μιλάς έτσι. Δηλαδή, κοίτα να δεις τι ωραία την έπιασα. Δηλαδή, αν είναι ένας άνθρωπος, αυτή λοιπόν που είχε παιδεία, υποτίθεται, που έχει χιούμορ. Ξέρεις τι έγραψε μετά. Γιατί κάποιοι άλλοι που δεν τους ξέρω, εκτός τη μία κυρία που την ξέρω, που είναι η αδερφή μου δηλαδή, ένας άλλος που την έβρισε, δεν τον ξέρω τον άνθρωπο, γράφει αυτή τα ψεύτικα προφίλ. Έβαλες ψεύτικα προφίλ. Λέω αυτό, όταν κάποιος σε κατηγορεί για κάτι, είναι δικό του το πρόβλημα και σε κατηγορεί. Αν εγώ δηλαδή σου πω ότι έχεις γκόμενα, πάω να πω ότι εγώ γκόμενα και σε πατάω και στο λέω εσένα και σε κατηγορώ. Όχι πάντα, αλλά... Συνήθως αυτό που κατηγορούμε τον άλλον είναι γιατί το έχουμε από τη δικιά μας... Ή το έχουμε αποθυμένο. Μπράβο. Άλλο, για να πέταξε αυτό και να μην δέχεται τις παρατηρήσεις από τους άλλους ανθρώπους, κάποιο λάκκο έχει φάβα. Και ψάχνω λοιπόν και βρίσκω ότι αυτό το προφίλ αυτινής της κοπέλας τέλος πάντων, γιατί είμαι τόσο αυτό για να δω αν είναι αληθινό το προφίλ που θα πάω να τη βρω. Να πάω να βρω τη μάνα και τον πατέρα που τη γέννησε και την έκανε τέτοιο σκατό χαρακτήρα. Δεν υπάρχει. Και μετά ανακάλυψε ότι αυτό το προφίλ δημιουργήθηκε και μπήκε στην ομάδα αυτή το 10 που χτυπάγανε κάποιους δημοτικούς εδώ συμβούλους και τέτοια που γινόταν πολιτικά παιχνίδια. Το 9 μάλλον είχε δημιουργηθεί και ήταν που γινόταν το πολιτικό παιχνίδι και μπήκε στην ομάδα. Επειδή ξέρω ότι κάποιοι είχαν φτιάξει φακ ψεύτικα τέτοια προφίλ για να... γιατί εδώ πέρα γινόταν τις τρελής με τα δημοτικά,
και κολοτούμπες πολύ και τέτοια και τέτοια. Λέω app, άρα είναι ένα προφίλ που το είχαν φτιάξει τότε και τώρα το χρησιμοποιήσανε γιατί δεν έχουν τα... Ναι, τα... να εμφανιστούν. Να εμφανιστούν οι ίδιοι να μου πούνε εμένα δεν έχω παιδεία, γιατί αυτή η κυρία που δημόσια εμένα με προσβάλλει και μου λέει δεν έχεις παιδεία, δεν έχεις... Είσαι γράφω ορθόγραφα εγώ πολλές φορές. Και εγώ τώρα στα νεύρα μου, όταν ανέβασα το βίντεο που μου είχε ανέβει το μέσα στο κεφάλι, πρόσεξε. Το έγραφα στην ταράτσα με ήλιο, χωρίς γυαλιά. Σκέψω ότι για θήτα, δηλαδή πάταγα και άλλα γράμματα. Αυτή τώρα ξέρεις τώρα τι θα πούνε. Ναι, ναι, ναι. Και τη λέω εσύ που είσαι ορθογράφος. Εγώ το μεταξύ της μίλησα στο Messenger πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή, αν ήταν πραγματικός άνθρωπος, θα μην τι άλλο θα μου έστειλε ένα συγγνώμη. Γιατί της λέω. Μπορεί, πώς μου μιλάς έτσι, της λέω, και εγώ ζωάκι είμαι και εγώ θέλω να μου μιλάς όμορφα. Και για φαντάσου, της λέω, να γίνω αύριο μεθαύριο η πεθερά σου που είσαι μια γαζέλα όμορφη. Αυτή είναι πραγματική η φάτσα της ή όχι? Θα σου δείξω το προφίλ, θα μπεις μέσα και θα μου πεις αν σου φαίνεται έχει 2-3 φωτογραφίες έτσι μανικέν. Μπορεί να είναι ένα μανικέν. Στείλ το μου να το δω. Άκουσε με τώρα. Εγώ μπορεί να πάρω έναν μανικέν άντρα, ωραία, έναν από το εξωτερικό και να φτιάξω ένα προφίλ, να τραβήξω 2-3 φωτογραφίες, ναι. Δείχνει μια φωτογραφία με τα γόρη της που της λένε να ζήσεις, να κάνεις, να ράνεις. 2-3 φωτογραφίες έχει προσωπικές. Αλλά δεν νομίζω να είναι αληθινό προφίλ. Πώς να σου το πω. Δηλαδή, αν η κοπέλα αυτή υπάρχει στα αλήθεια, την προκαλώ να έρθει εδώ να μου τα πει. Που έχει παιδεία. Ναι. Να έρθει να με διδάξει παιδεία, την προκαλώ. Ναι. Πραγματικά και το βάζω, γιατί την εκπομπή αυτή θα τη βάλω σε αυτή τη σελίδα τώρα όταν θα ανέβει. Και θα πω, προσκαλώ την τάδε να έρθει να μου το πει ότι δεν έχω παιδεία online. Αφού έχει εκείνη παιδεία. Δεν θα καταδεχτεί. Βρε, είναι οι άνθρωποι. Να μεταξύ γράφει μια άλλη κυρία, ρε παιδιά, λέει, έχετε καταντήσει ανθρωποφάγη. Η κοπέλα είπε για τη φωνή, ούτε για τα σκυλιά, είπε ότι δεν τα αγαπάει, ούτε... Εσείς πώς μιλάτε? Μιλάμε, ξέρεις πόσο βρήσιμο, βρήσιμο. Βρήσιμο. Αυτοί έχουν παιδεία τώρα που βρίζουνε και δεν το ξέρω. Αυτή η κοπελίτσα που μου είπε ότι... Όλη η περιοχή γελάει με τις αντιλήψεις σας. Γιατί αυτινές οι αντιλήψεις ποιες είναι δηλαδή, για πες μας. Καμία. Δεν θα έχει. Να βρει αντιλήψεις. Πέρυσι το Μάιο, από το προφίλ λοιπόν που μπήκα να δω, πέρυσι το Μάιο πήγε λέει σε μια μανικιουρίστρα και της έκανε σκατά δουλειά και την έβγαλε στο όβορο. Και της γράφω και εγώ, εφόσον γράφω ότι είμαι... Της γράφω σε αυτό το σχόλιο που έχει γράψει για την αυτή. Της γράφω καλά, λέω, κάθε Μάιο σε πιάνει κακία σου. Θέλει το τόσο μαγιό... όμορφη, μα τόσο κακιά. Το μαγιόξυλο αυτή, το μαγιόξυλο. Ναι, και της γράφω τόσο όμορφη και τόσο κακιά. Κρίμας δηλαδή, κρίμα στη γαζέλα, κρίμας. Τι να πεις. Κρίμα στη γαζέλα. Θες, θα το βρούμε όμως, γιατί να ξέρεις ότι όλες οι αλήθειες... Να σου πω κάτι, καλύτερα αποκαλύπτονται. Καλύτερα να είσαι όμορφος από εμάς. Σίγουρα καλύτερα να είσαι όμορφος από μέσα και πρόσεξε, το ότι εγώ ζήτησα να σεβαστούν την ηρεμία μου δεν σημαίνει ότι δεν αγαπάω τα ζωντανά. Όχι, ίσα-ίσα. Αλλά οι άνθρωποι είναι... Τι να πω. Ήρθε και ο φίλος μας ο Γιωργάκης, που το παιδί μου πρέπει να κάνει κάποιες εκπομπές εδώ, έχει ξεκινήσει φέτος. Γράφει, δεν ξέρω, πάντως είναι εδώ μέσα στο NSDV. Καλώς μας ήρθε το μαναράκι μου. Και μου γράφει προσωπικό μήνυμα, κυρία Ολυμπία, ξέρω εγώ επειδή σας ξέρω, εγώ μίλησα σε αυτούς να μην σας κάνουν μήνυση. Βρε μωρό μου γλυκό, μωρό μου αγάπη μου γλυκιά, αν σε ευχαριστώ, αλλά δεν μπορούσανε να μου κάνουν μήνυση για κανένα για λόγο. Πάνε, για ποιο λόγο. Ότι τους τράβηξα σε δημόσιο χώρο, μα δεν έχουν δικαίωμα, δεν τους έβρισα, δεν τους πρόσβαλα, δεν δείχνω πρόσωπα, από ψηλά τραβάω, άρα... Να πάει και όλη η πλατεία Νέα Σμύρνη να κάνει στο Συρίγο μήνυση που του τράβηξε βίντεο. Ότι καθόντουσα στριμωκτά. Ο Συρίγο είναι. Κοίταξε. Τι είναι εδώ πέρα. Να σου πω κάτι συνήθω. Αυτοί που λένε θα σου κάνω, θα σου γράνω, θα σου πάω μήνυση, θα σου κάνω. Αυτή είναι μόνο λόγια.
Εντάξει, δηλαδή έχω χάσει πάσα ιδέα με μερικά πράγματα. Δεν ξέρω. Ο κόσμος έχει μπερδέψει την ανθρωπιά. Τα έχουμε μπερδέψει τα πράγματα. Τα έχουμε μπερδέψει. Γι' αυτό δεν υπάρχουν οικογένειες. Γι' αυτό σηκωθήκαν οι γυναίκες και βαράνε τους άντρες. Γι' αυτό έχουν γίνει όλα αυτά. Γιατί γίνεται όλο αυτό όμως. Γιατί γίνεται όλο αυτό. Γιατί είμαστε απαίδευτοι. Γιατί σε παρακαλώ πολύ, απαίδευτοι. Δεν έχουμε παιδεία. Παιδεία έχει η φιλενάδα μου που με έβρισε δημόσια. Εκτός από αυτήν. Η υπόλοιπη εμείς. Η γαζέλα. Η υπόλοιπη εμείς λοιπόν δεν έχουμε. Θα μάθω παιδεία. Και το όνομά της, γιατί δεν το έχω μάθει να το λέω δημόσια. Οι υπόλοιποι που δεν έχουμε παιδεία λοιπόν, δυστυχώς έτσι θα συμπεριφερόμαστε. Όταν θα αποκτήσουμε παιδεία, αν θα αποκτήσουμε παιδεία, τα παιδιά πρώτα απ' όλα. Γιατί εμείς τώρα θα σου πω ένα πράγμα. Γιατί καμιά φορά αυτό που λέγανε οι παλιοί, το ξύλο βγήκε από τον παράδεισο. Ναι. Αν αυτή η κοπελίτσα είχε φάει ξύλο από τους γονείς της, αν του φίλου μου του Δημήτρη κόρη είχε φάει ξύλο από τους γονείς της, mm-hmm. αν η αδερφή μου τώρα δεν το παίζει, α, τα παιδιά μην πάθουν ψυχολογικά. Και η κόρη της της λέει. Αλλά είναι το άλλο άκρο αυτό. Πρόσεξε, γι' αυτό έχουν γίνει τα παιδιά γεννής. Τα παιδιά γι' αυτό έχουν γίνει άγενες. Σωστό. Η αδερφή μου τώρα πήγε να βάλει τιμωρία την κόρη της. Γιατί δεν διαβάζει. Είχε το δάσκαλο στο ίντερνετ και αυτές ήταν μηνύματα. Mm-hmm. Και της λέει η αδερφή μου, ρε εσύ, της λέει δεν διαβάζεις. Δημοτικό τώρα, ε. Να γίνεις καθαρίστρια. Στα κλείνω όλα, πάρ' τη σκούπα να σκουπίσεις. Την πέταξε έξω από το σπίτι μικρή. Εδώ της λέει το σπίτι μου έξω. Καλά. Εντάξει, δεν είπαμε να είσαι. Απ' τη μία. Είναι αστείο. Απ' την άλλη, έχεις αντιληφθεί ότι με το να μην θέλουμε τα παιδιά. Να το λέγαμε αυτό στη μάνα μας. Εντάξει, θα μας είχε δώσει δυο χαστούκια, θα μας είχε βάλει στον μπάνιο και θα σφουγγαρίζαμε. Τώρα μην τα δίνουμε τα παιδιά και πάθουν. Εντάξει, δεν είπα να το σαπίσει το ξύλο. Αλλά η κουτάλα και ο κόλος ταιριάζουν. Η κουτάλα και ο κόλος. Δεν θα το βαρέσει το. Που έχω πάθει με ένα πιτσιρίκο. Πρέπει να ήταν 14-15 και ήταν πολύ παχύ το παιδί όμως. Γιατί είναι πολύ παχύ. Και έπαιζε ηλεκτρονικά σε ένα ίντερνετ καφέ. Και καθόμουν εκεί πέρα. Το βλέπα το παλικαράκι. Κάποια στιγμή του λέω: ρε παιδί μου, του λέω: πρόσεξε λίγο. Αυτό πριν 5-6 χρόνια. Πρόσεξε λίγο. Λέω: τη διατροφή σου λίγο. Λέω: κρίμα, λέω, τόσο νέο παιδάκι τώρα. Το πες καλοπροαίρετα εσύ. Μα θα έχεις προβλήματα μετά. Θα έχεις προβλήματα. Και τι γύρισε και μου λέει. Και εσύ είσαι, μου λέει, χοντρός. Του λέω, παιδί μου, του λέω. Εγώ, του λέω, έχω τα τριπλά σου χρόνια. Εγώ είμαι μεγαλύτερος από τον πατέρα σου κατά πάσα πιθανότητα, του λέω. Τι ίδιο πράγμα είναι, του λέω. Όταν θα φτάσεις στην ηλικία αυτή, ας είσαι ό,τι θέλεις. Τώρα, λέω, που είσαι νέο παιδί που θα κάνεις. Έχεις μπροστά σου τη ζωή σου, οτιδήποτε. Τώρα είσαι καταστραμμένος. Καταστραμμένος. Η αντίδραση, αυτό δεν θα τολμούσα φυσικά να το πω εγώ όταν ήμουν 14-15 σε κανένα μεγαλύτερο, γιατί εντάξει, πήγε περίπτωση. Δεν γίνονται αυτά. Εμείς να τη μιλούσαμε έτσι. Δεν γίνονται αυτά. Και όσες φορές να τη μιλούσα. Να μιλάς, πρώτα απ' όλα να σου πω κάτι. Αυτή η κοπέλα που μου είπε εμένα ότι δεν έχω παιδεία. Πώς αυτή θεωρεί τον εαυτό της με παιδεία όταν της στέλνω προσωπικό μήνυμα στο Messenger γιατί δεν θέλω να δώσω συνέχεια στην ομάδα και εκείνη αντί να μου απαντήσει. Ας με έβριζε στο προσωπικό μου Messenger, ας μου λέγει είσαι χαζή, είσαι ηλίθια, προσωπικά. Παρά δεν απαντάει ποτέ, όταν βλέπει ότι την έχουν γιουχάρει κι άλλοι, αντί να πει ένα συγγνώμη, λέει «Χαχα, έχει φτιάξει, λέει, φακ, λέει, τέτοια για να μου την πει, ξέρεις και καλά, για να υπερασπιστεί τον εαυτό της». Μα και εσύ μπορεί τώρα να σε βάλω και να σου πω μπες μέσα εκεί και γράψτε είσαι ψεύτικο προφίλ. Όχι. Εγώ να σου πω κάτι. Αυτήν τώρα την ξέχεσε η αδερφή μου και ένας άλλος κύριος. Τον άλλο κύριο εγώ δεν τον ξέρω. Ποιος είναι ο άνθρωπος και να είναι καλά αυτός που την ξέχεσε και τι της λέει. Της λέει εσείς που λέτε ότι έχετε παιδεία. Ωραία της μιλάει αυτός. Δεν ξέρω λέει το λόγο που έχετε επιτεθεί στην κυρία Χαλκίδου και πόσο δίκιο έχει η κυρία Χαλκίδου σε όλα αυτά που διαβάζω. Αλλά κερδίζει γιατί το στόμα της τάζει μέλι. Δηλαδή, και λέει και στον αντίλογο της, το στόμα της τάζει μέλι. Ναι, ο ένας οχετός και ο άλλος μέλι. Ποιος κέρδισε, εγώ, αγάπη μου με παιδεία. Να σου πω, ξέρεις τι έκανε ο Λασκαράτος ο ποιητής στην Κεφαλονιά. Ήταν ένας τύπος πλούσιος
που δεν τον συμπαθούσε καθόλου. Δεν τον χώνευε, δεν τον ήθελε, ρε παιδί μου. Λοιπόν, και τι έκανε, έστειλε τον υπηρέτη του, ο άλλος, ο τύπος που δεν τον χώνευε, και του πήγαινε κάθε πρωί ένα κουτί με αγαθαρσίες. Το έπαιρνε ο Λασκαράτος, το άνοιγε, έβλεπε τι είναι, το έκλεινε, έδινε στον δικό του τον υπηρέτη ένα μπουκέτο λουλούδια και του λέει να του το πας. Και του το πήγαινε. Αυτό συνεχίστηκε για αρκετό καιρό. Κάποια στιγμή συναντιούνται στον δρόμο. Και του λέει ο άλλος, είχε νευριάσει πολύ. Του λέει τον παγάσα, εγώ του στέλνω τέτοια και αυτός μου στέλνει λουλούδια. Και κάποια στιγμή που συναντιούνται, του λέει ρε, του λέει νευριασμένο που θα λέει και κεφαλονίτες έτσι ξέρεις μουσικά και ωραία. Του λέει εγώ σου στέλνω τέτοιο, λέει και εσύ μου στέλνεις αυτά. Λέει ό,τι είχε ο καθένας στέλνει. Εσύ έχεις κατά και εγώ έχω λουλούδια. Έτσι αγαπημένη μου γαζέλα που δεν με βλέπεις και ζωντανά τώρα. Αγάπη μου. Τι όμορφα τη μίλαγαν. Τη λέω αγάπη μου, τη λέω γαζέλα και αυτή να με βρίζει. Αλλά εγώ νομίζω ότι δεν είναι πραγματικός άνθρωπος μωρέ. Πρέπει να είναι πίσω ένα αρσενικό από αυτό. Να μην είναι. Τι να σου πω, δεν ξέρω, αλλά. Δηλαδή δεν είναι πραγματικό τέτοια προφίλ. Θα ήθελα πάρα πολύ να έρθει σε επαφή. Αυτό χρήζει ψυχιατρικής φροντίδας όλο αυτό. Δηλαδή όταν κάποιο φτιάχνει, ας πούμε, για να κάνει τέτοια πράγματα. Τι λες, ρε. Ξέρεις ότι είμαι για τα δημοτικά. Έχουν. Ρε. Άσε με σε παρακαλώ, γιατί εγώ έχω δει πράγματα που έχω φρίξει με τους ανθρώπους. Δεν είναι τυχαίο ότι θέλω να πάρω τα βουνά, αλλά μου αρέσει η θάλασσα να βλέπω θάλασσα. Ο κόσμος δεν είναι. Εγώ λίγο που είδα έτσι που είχα ασχοληθεί με δημοτικά, τρελάθηκα. Εγώ έχω με τι παιχνίδια, παιχνίδια. Σε παρουσίαση βιβλίου, ένας καταξιωμένος ποιητής, δεν το λέει για τον εαυτό του, ευτυχώς. Και ένας εκολαπτόμενος, αλλά μεγάλος σε ηλικία, και ενώ έλεγε αυτό, εκείνο, τ' άλλο, εγώ δεν είμαι τίποτα και εσείς είστε και αυτά, κάποια στιγμή τους ακούω που μιλάνε τώρα δυο τους και του λέει, εμείς οι ποιητές, λέει, τα λέμε έτσι. Σταμάτησαν τους να συναναστρεφούν μαζί τους. Δεν μπορεί κάποιος να λέει τον εαυτό του οτιδήποτε. Άσε να το πούν οι άλλοι. Άμα αξίζεις, θα το πούν οι άλλοι. Αλλά εσύ να λες τον εαυτό σου έτσι. Εγώ λοιπόν, όπως το λέει και ο Δημήτρης ο Ιατρόπουλος, ο φίλος μας, ο μεγάλος ποιητής, εγώ τον λέω ποιητή και ας μην το λέει, ας μην το θέλει αυτός. Λοιπόν, αυτό λέει, εμείς είμαστε λέει γραφιάδες. Εμείς λέει γράφουμε. Τώρα, αν κάποιος θέλει να μας λέει όπως θέλει, ας μας πει. Και αν θέλει να μας δίνει, όταν δεν είμαστε εκεί, ας μας δίνει κιόλας. Εντάξει, κοίταξε να δεις, εμένα δεν με χάλασε και η αρνητική κριτική που είχα. Όχι, πρέπει να γίνεται. Γιατί η αρνητική κριτική που χρειάζεται. Ένα δημόσιο πρόσωπο έχει και τα έτσι και τα αλλιώς. Χρειάζεται. Εν τω μεταξύ και φίλε μου γαζέλα, σε ευχαριστώ γιατί με εκπαιδεύεις και εμένα, ναι. Πώς είμαι νεγάκι, βγάζει κάτι και ακούει και τα καλά και τα σχολιανά της, ακούει και τα καλά της. Έτσι και εμένα αυτή η κοπελίτσα τώρα μου κάνει την αρνητική αυτή. Χρειάζεται όταν είναι καλοπροαίρετη. Όταν όλο ξέρει τι βλέπει κάτι που κάνει εσύ. Παιδάκι μου, το κορίτσι ξέρεις, Ολυμπία, δεν απάντησε. Αυτό και αυτό, βρε παιδί μου. Περίμενε. Δεν το είπε σωστά. Αυτό και αυτό και αυτό. Περίμενε. Ωραία. Ο Γιωργάκης εδώ που είναι, μου γράφει. Κυρία Ολυμπία, σας ξέρω ότι δεν το είπατε με αυτό το νόημα. Αλλά έτσι όπως έχετε ανεβάσει το βίντεο και η αγανάκτηση που βγάζετε, σας βγάζει μη ζωόφιλη. Γι' αυτό έχετε τόσο bullying. Ναι. Κατεβάστε το. Και πραγματικά εγώ, μετά που ήμουν σπίτι και έβλεπα. Διόρθωσα το κείμενο, κατέβασα το βίντεο και ανέβασα ένα κείμενο άλλο που μίλαγα με πιο αυτό για να καταλάβουμε ναι, το. Ναι. Σε αυτό το κείμενο αυτή η καριολίτσα πάλι συνέχισε το τέτοιο. Δηλαδή υπήρχαν κάποιοι άνθρωποι που μου μιλήσανε και μου τεκμηριώσαν. Μια άλλη κυρία μου λέει συγγνώμη, δεν κάνουμε. Δηλαδή εγώ είπα τη λέξη τα αφήνουν και κάνουν κοινομαχίες από τα νεύρα μου. Λέω τα αφήνουν και κάνουν και σκοτώνονται και κάνουν. Αλλά εγώ εννοούσα για το βράδυ. Και ξέρεις ποιο ήταν το λάθος σε μένα, ναι. Το ότι έπρεπε εγώ να τραβήξω βίντεο το βράδυ. Και όχι το απόγευμα 7 η ώρα. Να τραβήξω ναι, αυτούς το βράδυ. Κάποια ώρα ναι. Την ησυχία. Αυτό.
Τώρα, το ότι τους τράβηκα από ψηλά και φαινόντουσαν τα κεφάλια τους από τον πέμπτο, από την ταράτσα κάτω. Να σου πω κάτι. Αυτό δεν είναι. Αυτό για τα προσωπικά δεδομένα. Ναι, δεν είναι. Το αστείο του. Ναι, κόσμου. Αυτό δεν είναι. Μας παρακολουθούν από παντού. Και δεν υπάρχουν και προσωπικά δεδομένα. Λοιπόν, αφήστε τώρα τις βλακίες. Ναι. Απλά εμένα έπρεπε να πάω να τραβήξω. Δηλαδή, χτες το βράδυ έπρεπε να πήγαινα απέναντι να τραβήξω αυτούς που αφήσαν τα σκυλάκια και γαβγίζανε μέχρι τις 11.30 ώρα. Αυτό έπρεπε να κάνω, καταλαβες. Εκεί ήταν το φάουλ σε μένα. Και ίσως στο βίντεο, αλλά φαίνεται και από το βίντεο ότι εγώ δεν έχω με τα σκυλιά κάτι. Τι θα έχεις με τα σκυλιά? Έχω αγανάκτηση που δεν το σέρνουν να σταματήσει. Το σκυλί γαυγίζει για κάποιο λόγο. Λοιπόν, όπως ένας άνθρωπος κλαίει για κάποιο λόγο. Λοιπόν, όταν βρεις αυτό το λόγο, εφόσον είσαι φιλόζωος και το αγαπάς. Βρει, υπήρχαν κάποιοι άνθρωποι. Ξέρεις τους λόγους που γράφει. Μιλάει πολύ ωραία. Ο άλλος γυρνάει και μου τεκμηριώνει και γράφει πολύ ωραία. Μια άλλη κυρία και λέω μπράβο. Δηλαδή σου έχουν τεκμηριωμένες απαντήσεις και μπράβο τους. Εντάξει, θα υπάρχουν πάντα και. Κάποιοι άλλοι χωρίς καν να δουν το βίντεο. Δηλαδή αυτή η γαζέλα είναι κάποια. Δηλαδή θέλω να τη βρω, ρε πούστημα, να δω, είναι ψεύτικο προφίλ. Είναι πραγματικός άνθρωπος, αλλά με μισεί για κάποιο λόγο και έχει εμπάθεια στο άτομό μου. Δεν εξηγείται. Τι να σου πω τώρα. Και να μην την ξέρω κιόλας και να είναι και όμορφη. Να την κάνω νύφη. Και τι, θα τσακωνόμαστε μέρα νυχτά. Με και μπορεί, λέει, να γίνουμε πολύ αγαπημένες οι μετά. Οι γαζέλες κάνουν τέτοια, δεν γίνει. Κάνουν πιδαράκια που λέμε. Δεν πειράζει, κάνε πιδαράκι στο καβλάκι του γιου. Κάνουν πιδαράκια. Οι γαζέλες κάνουν πιδαράκια, δεν κάνουν. Έχω δύο γιους να κάνει πιδαράκι, να πάει από τον ένα στον άλλο. Εξαρτάται. Αχ, Θεέ μου, τι λέω, γυναίκα. Δεν πειράζει, δεν κάνω. Κάνω και το καλαμπούρι μου, ξέρεις. Μα χρειάζεται. Ναι, ρε παιδί μου. Ένας άλλος κύριος λέει, βρε παιδιά, λέει, έχω δύο σκυλιά σπίτι μου. Αλλά κακά τα ψέματα. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν ελέγχουν τα σκυλιά τους. Τα αφήνουν χωρίς λουρί. Την άλλη φορά έκανα το παιδί μου ποδήλατο, βγήκε ένα μεγάλο σκύλος. Το παιδί μου φοβήθηκε και το χτύπησε αμάξι. Δεν ήταν ό,τι καλύτερο, ευχάριστο. Και δεν φταίει το σκυλί. Μα ούτε το μεγάλο σκυλί φταίει. Όχι, δεν φταίει το σκυλί, ποτέ δεν φταίει το σκυλί. Πάντα φταίει αυτός που το έχει. Εννοείται. Το σκυλί πήγε να παίξει προφανώς. Δεν πήγε να βαγκώσει κανένα. Ο αδερφός μου λέει έχει τρεις γυναίκες. Τη γυναίκα του, την κόρη του και την μπέμπα. Mm. Η μπέμπα είναι ένα γκριφονάκι άσπρο που εγώ το λέω πατσοβουρίτσα. Λοιπόν, αυτή με βλέπει κάθεται έτσι πάντα και χάρια και αυτά. Αλλά. Σκυλάκι χωρίς φωνή. Ξέρεις πότε γαυγίζει? Μόνο όταν δει ότι μπαίνει στην πολυκατοικία κάποιος άγνωστος. Ναι. Τότε γαυγίζει. Δεν γαυγίζει το σκυλάκι, δεν το ακούς. Δηλαδή είναι πολύ ήσυχη, είναι σαν ανθρωπάκι. Μου λέει ο αδερφός μου από τις τρεις γυναίκες αυτή είναι η καλύτερη. Αυτή δεν θέλω. Ούτε μιλάει, ούτε μου ζητάει, ούτε το καλύτερο μου λέει. Είναι το καλύτερο παιδί. Εντάξει, είναι και κάποια άλλα σκυλιά που είναι πιο ζωηρά, πιο έτσι, παιδί μου, αλλά είναι ανάλογο το αφεντικό. Αυτό θέλω να σου πω. Ναι. Δηλαδή γνώρισα γιατί εγώ μετά με τους ανθρώπους εκεί στο οικόπεδο πήγα, ανοίξα με φιλία, τους προσκάλεσα αν θέλουν να έρθουν και εδώ να μιλήσουμε για τα προβλήματα αυτά. Γιατί εγώ είμαι ζωόφιλη, αλλά δεν είμαι παρανοϊκή, ξέρεις τώρα. Και να μιλήσουμε για όλο αυτό το πρόβλημα, να βρούμε και λύσεις στο Δήμο μας. Γιατί και στο Δήμο μας δεν έχουμε ένα πάρκο σωστό για σκυλιά. Εντάξει, αν είχαμε ένα ωραίο πάρκο για σκυλιά θα πηγαίναν εκεί. Ναι. Και ήταν ένας νεαρός που είχε ένα μεγάλο σκυλάκι, ξέρω εγώ, μου λέει, κοίταξε, εγώ την έχω πάντα δεμένη. Βέβαια, μου λέει, τη φέρνω εδώ στο πάρκο να τη λύσω, να τρέξει λίγο, να ξεπιαστεί το σκυλί. Αλλά από ό,τι το είδα το σκυλί, πρέπει να τη κάνει πιο και να έρχεται δίπλα του. Κατάλαβες, να είναι τέτοιο σκυλί. Δεν φάνηκε ο άνθρωπος ότι την έχει σούζα τη σκυλίτσα του, καταλαβαίνεις. Γιατί έχει εκπαιδεύσει το ζωντανό. Ναι, πόση ώρα μιλάγαμε και αυτή ήταν δίπλα μου και καθόταν τη χάιδευα. Ναι. Δεν δηλαδή φαινόταν ότι καλό παιδί το σκυλάκι. Δεν κινδυνεύει να σε δαγκώσει. Ναι, ήταν καλό σκυλάκι. Τέλος πάντων, ας το αφήσουμε και αυτό το θέμα. Δεν πειράζει. Να πάμε στα δικά μας εδώ. Να διαβάσουμε κάτι ακόμα, ίσως. Ναι, να διαβάσουμε άλλο ένα κομμάτι, ναι, και να κλείσουμε έτσι. Θέλω όμως πριν πάμε να διαβάσουμε και να μπούμε πάλι στο βιβλίο. Θέλω να μου πεις τη δική σου προσπάθεια, γιατί έκλεισε ο εκδοτικός οίκος και μετά αυτό το βγάλες μόνος. Για πες μου. Ναι, λοιπόν, ο εκδοτικός οίκος έκλεισε γιατί δεν υπήρχε. Δεν πουλούσε. Όταν δεν πουλάς, αυτό είναι το εμπόριο, αυτό είναι. Δεν πήγε καλά η επιχείρηση. Ενώ είχε καλές προοπτικές, δεν πήγε. Τέλος πάντων, έκλεισε. Και. Το βιβλίο αυτό το βγάλα με αυτοέκδοση, δηλαδή μόνος μου ουσιαστικά, με όλους βέβαια τους τύπους και τα
και αυτά που χρειάζονται να έχουν, δηλαδή δεν είναι, είναι βιβλίο. Και για όσους δεν ξέρουν, το ISBN όταν υπάρχει είναι βιβλίο, όταν δεν υπάρχει δεν είναι βιβλίο. Δεν θεωρεί μάλλον η βιβλιοθήκη, η Εθνική Βιβλιοθήκη, δεν το θεωρεί βιβλίο, αν δεν έχει ISBN. Αυτό έχει. Το ISBN είναι αυτό το barcode πίσω, ναι. Λοιπόν, το οποίο δείχνει ότι είναι δηλωμένο στην Εθνική Βιβλιοθήκη και είναι κανονικά βιβλίο. Τέλος πάντων, εγώ το έκανα γιατί έτσι θέλω να κάνω. Πάντως, μ' αρέσει αυτό σαν λογότυπο, να το ξέρεις, αν κάποια στιγμή αξιωθείς και ανοίξεις πάλι έτσι κάποιο... Να είμαστε καλά. Να είμαστε καλά. Για να μου κάνει κλικ, μ' αρέσει. Το έκανα αυτό έκδοση λοιπόν, γιατί επειδή ήμουν λίγο καιρό στο χώρο, καταλαβαίνω τις δυσκολίες που υπάρχουν να εκδοθούν κάποια βιβλία, καταλαβαίνω και τις παρέες των εκδοτών με κάποιους συγγραφείς και όλα αυτά, καταλαβαίνω και κάποιοι που δεν με θέλουν, οπότε αποφάσισα να το κάνω μόνος μου και πολύ γρήγορα και πολύ εύκολα και επειδή ξέρουμε και τον τρόπο, το κάναν πολύ εύκολα, ας πούμε, πολύ γρήγορα το βιβλίο και βγήκε. Και εντάξει, okay, άλλο ένα βιβλίο. Άλλο ένα βιβλίο. Άλλο ένα παιδί. Που έχουμε... Κοίταξε να σου πω κάτι. Καλός ή κακός, εγώ γράφω πολύ. Γράφω πολύ. Δεν θα με φτάσει η ζωή να τα βγάλουμε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Καταρχήν να βγουν όλα και δεύτερον δεν μπορώ να το κάνω. Και δεύτερον, δεν θα με φτάσει η ζωή, γιατί κάθε μέρα θα πρέπει να βγάζω ένα βιβλίο. Mm. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Και εντάξει, αυτό είχα ένα... ήθελα να βγάλω και μερικά διηγηματάκια, έτσι, μικρά όμως, όχι μυθιστόρημα, δεν με ενδιαφέρει το μυθιστόρημα καθόλου. Κάποια μικρά διηγηματάκια να ξεφύγω λίγο από το άκρος ποιητικό μέρος και του θεάτρου, γιατί έχω γράψει και 1,5 θεατρικό τέλος πάντων. Το ένα μαζί με την Αγγελική Ραυτοπούλη και το άλλο μου, δικό μου. Νομίζω και... το είχαμε παρουσιάσει αυτό. Ναι. Και είπα να κάνω κάτι τέτοιο τώρα. Στο προσεχές μέλλον σίγουρα θα ξαναβγάλω κάποια ποιητικά. Μπορεί να ξαναβγάλω τα πρώτα βιβλία, το πρώτο ποιητικό που είχα. Γιατί είναι το πρώτο, ξέρεις, και αυτό απλά δεν περπάτησε πολύ γιατί υπήρχαν κάποιες διαμάχες με το τότε εκδοτικό που ήμασταν. Θα δούμε. Εντάξει, πολλά. Ό,τι μου έρθει το μυαλό. Εμένα βασικά αυτό που με αφορά είναι αυτά που γράφω να είναι καλά για μένα. Mm-hmm. Αυτό. Τώρα, αν και κάποιους άλλους τους αρέσουν αυτά που γράφω, μεγάλη μου χαρά και ευχαριστώ πολύ. Αλλά βασικά θέλω να μου αρέσουν εμένα. Να σου πω κάτι, δώσ' μου λίγο τα γυαλιά σου. Γιατί θα διαβάσω αυτό που νομίζω ότι με εκφράζει τώρα. Δεν ξέρω αν σε τα γυαλιά, αν τα... Ό,τι δεν βλέπω, εντάξει. Ωραία. Θυμός. Τόσο θυμωμένη σήμερα η θάλασσα. Προσπαθώ να εξηγήσω το θυμό της. Αν έκανα εγώ κάποιο λάθος. Αν την προσέβαλα με την αδιακρισία μου ή με την υπερβολή μου. Αν την πλήγωσα με τα βότσαλα που πετούσα στην πληγή της. Ή την ελαφρόπετρα που έσπαζα στην ακτή της ουσίας της. Τόσο θυμωμένη, δεν μου επέτρεψε να βρέξω αλμύρα τα ίχνη μου, μήτε να γιατρέψω τον φυτεμένον ήλιο στο δέρμα. Συλλογίζομαι πως για το θυμό της ίσως να μην ευθύνομαι εγώ. Ίσως το ημερολόγιο που απαλλάχθηκε από την παρουσία των θερινών μηνών, αν και επιμένει η άβρα της θέρμης τους παραζάλει. Ίσως να θύμωσε που την εγκαταλείπουν τα παιδιά, οι ηλικιωμένοι, οι παραθεριστές, οι ταξιδιώτες των διακοπών και βγάζει το μένου της επάνω μου, επάνω στο βράχο, στο σκάλισμα του μεσημεριού, στο παρόν. Ίσως να επιθυμεί να αποχωρήσει μαζί τους και βγάζει την οδύνη του αποχωρισμού στο νησί. Θαρώ τελικώς πως δεν ευθύνομαι εγώ για την ταραχή της. Πάντοτε τη σέβομαι, γυναίκα πανέμορφη, η θάλασσα και μένει επάνω μου ανεξίτηλη, σαν εφηβική αγάπη, σαν σκύρτημα και σαν θλίψη, σαν θύμηση και σαν μέλλον, σαν να επεμβαίνω στην επιφάνειά της, σαν να επεμβαίνω στην επιφάνειά της. Θεωρώ τη φύση ολάκερη όταν γαλινεύει στην αγάπη. Συγγνώμη, θεωρώ τη φύση ολάκερη όταν γαλινεύει στην αγάπη.
όταν τρομάζεις την αγάπη, όταν θυμώνεις την αγάπη. Έτσι, πήρα μια μούδα για την ελάττωση της αντιστάσεως, σήκωσα ένα φλόκο θύελης στην πλώρη των θεών και συνεχίζω να της μιλώ. Δεν γνωρίζω αν μ' ακούει. Συνεχίζω να της μιλώ για την άμμο της για την άμμο της γραφής, για το βουνό που κατέβηκε σήμερα μαζί μου να βρέξει τη ρίζα του στην αλμύρη της σκέψης, για τον πλανόδιο μουσικό που την αποκάλεσε πικροθάλασσα για τη φυκιάδα που κόλλησε αντί ίχνους κάτω από το πέλμα μου, για το βρακάκι με τους για το βαρκάκι με τους πρόσφυγες που πνίγηκε μέσα της. Το βρήκα. Αυτό είναι. Θύμωσες για τους νεκρούς που ταξιδεύουν στα μεσό νερά της. Για τον άνθρωπο που δεν την αναγνώρισε στο όνειρό του. Για το σκαρί που δεν άντεξε τη μουσική της. Για το βυθό που χάθηκε κάτω από τα πόδια της. Ναι, αυτό είναι. Οι νεκροί δεν χωρούν στην ανάσα της. Την ακούω καθαρά στο προσκλητήριο νεκρών να ομιλεί για όλους και για τον καθένα ξεχωριστά. Συμφώνησα. Πόνεσα μαζί της. Έκαψα το τελευταίο μου χαρτί στον ήλιο του μεσημεριού. Ο καιρός δεν με ορίζει. Έχασα τον αφρό των γραμμάτων, την πέτρα της υπομονής, την αράδα των μικρών καβουριών που βρήκαν επιτέλους το απάγγειό της σπηλιάς. Η μνήμη, η μήνης της θάλασσης έφτασε ως τα αρμυρίκη. Αυτό χαμήλωσε σε ενδείξεις υποταγής ή σεβασμού. Τα κλαδιά του τα ακούμπησε στο πρώτο κύμα και σκέπασε όλο τον ίσκιο του με γνώριμες τύψεις. Βγήκα στα νυχτά, όχι τις θαλάσσεις. Αυτή δεν μου το επιτρέπει σήμερα. Στα νυχτά της φαντασίας. Έφερα πίσω το χρόνο, τους νεκρούς, τις λέξεις, τη γαλήνη, την πλήρη της ιστιοφορία, το όνομα του σκαριού, το όνομα της θαλάσσης. Βγήκα στα νυχτά, με ένα γέρι βορεινό, τραμουντάνα και μαέστρο αντάμωμα, με το διάκι ιερό στο χρόνο και στο φθόνο. Ίσως αύριο να θυμώσει πραγματικά με μένα η θάλασσα. Τότε, ίσως καταλάβω την αρχή της δημιουργίας της από το δάκρυ των Θεών. Ίσως αύριο. Ωραίο. Mm-hmm. Πολύ ωραίο. Θέλω να με συγχωρέσετε για τα αυτά, είναι πρωτανάγνωση, ε. Έχεις, δεν πειράζει. Αυτό πολύ είναι ωραίο. Όταν ήμουν στη Σαντόρινη πέρυσι και για δουλειά και καθόμουν στην παραλία όταν δεν είχα δουλειά, τέλος πάντων, και εκεί η παραλία ήταν όλη στρωμένη με ελαφρόπετρα. Απίστευτη θέη. Ένιωθες πολύ περίεργα. Πού είχες πάει στη Σαντορίνη? Πού ή πότε? Πότε, πέρυσι το 19. Το 19, ναι. Ήμουνα τρεις μήνες εκεί, το, από αρχές, από τέλη Ιουλίου μέχρι σχεδόν τέλος Σεπτεμβρίου. Ωραία, ήταν σε ποιο μέρος? Εμείς ήμασταν κοντά στο αεροδρόμιο. Μέναμε. Εκεί δούλευα κιόλας. Και αλλά ήταν ωραία, εμένα μου αρέσει η Εντυπίσσα, είναι πάρα πολύ ωραία. Ωραίο μέρος. Έχει αυτή την... Κοίτα, έχει αυτό το, την ενέργεια του ηφαιστείου. Ναι. Εγώ πήγα το καλοκαίρι του 18, τη γύρισα όλη. Εντάξει, είναι ξερώνηση, δεν έχει κάτι. Όχι, ούτε ωραίες παραλίες. Εγώ θυμάμαι μικρή που είχα πάει, δεν μ' άρεσε καθόλου. Καθόλου. Φου λέγα, τι λένε για τις... Καθόλου δεν μ' άρεσε. Τώρα που πήγα, είδα ότι οι άνθρωποι, μάλλον πάλι ξένοι Γερμανοί, εκμεταλλεύονται το ηφαίστειο. Εντάξει, το έχουν φτιάξει, αλλά από ό,τι μας είπε ο ξεναγός, δεν ανήκει στο ελληνικό κράτος, ανήκει σε γερμανική εταιρεία. Και γι' αυτό το έχει φτιάξει αυτός και πηγαίνουνε. Πληρώνει εισιτήριο. Φραπόρτ είναι στο το αεροδρόμιο. Γερμανοί. Γερμανοί και αυτοί, ε. Οι Γερμανοί έχουν τα αεροδρόμια. Και το ηφαίστειο όμως οι Γερμανοί το έχουν. Το ηφαίστειο που πας με το βαρκάκι και καλά εκδρομή να το δεις και δίνεις 2 ευρώ 3, δεν τα παίρνει το κράτος το δικό σου. Τα παίρνουν οι Γερμανοί. Το ηφαίστειο. Ρε, πουλήσανε, καταλαβαίνεις τι κάνανε. Κοίταξε να σου πω. Στη Σαντορίνη, επειδή έχω δύο ενστάσεις καλές για τους φίλους. Σαν το ωραίο μέρος. Πρώτον, με την ταλαιπωρία των μουλαριών σε αυτή τη σκάλα την περίεργη που φτάνει μέχρι κάτω, που την ανεβοκατέβηκα μια φορά έτσι για να το δω.
και είναι ματωμένα τα πλευρά τους και όταν πήγανε κάποιοι και αντιδράσανε η φιλόζωη. Εγώ να σου πω κάτι, πήγα να ανέβω στο γαϊδουράκι και στα... πρώτα απ' όλα ανέβηκα πάνω στο γαϊδουράκι. Ήταν και απότομος εγκρεμός και νόμιζα ότι θα πέσω από κάτω. Λοιπόν, δεν φταίνε τα κακόμενα να κάνουν αυτό το πράγμα. Και δεύτερον, και γι' αυτό είχα πάει και στην αστυνομία κιόλας, εκεί που μέναμε κοντά είχε χωράφια και τα είχαν δεμένα σε μια σφίνα που λέει και ο Βαρνάλης, αλλά εκεί δεν ήταν Μάης μήνας που λέει η μπαλάτα του Κερμέντιου, ήταν Αύγουστος. Μέσα στον ήλιο είχαν ένα ποτίστρα, ας πούμε, μια υποτιθέμενη ποτίστρα, μέσα στον ήλιο. Ναι, μωρέ, αυτό δεν τα προσέχανε. Λοιπόν, βγήκανε και όταν, πολλά για και τα όταν πήγα και τους το είπα, μου λένε, έτσι τα έχουν, τι θα κάνω. Λέω, τουλάχιστον ένα σκέπαστο έργο. Κοίταξε τώρα τι θα σου πω. Βγήκανε, άκου τώρα να δούμε κάτι τώρα να πούμε, εντάξει, για να έρθουμε και λίγο στα συγκαλά μας. Η Σαντορίνη πάντα είχε γαϊδαράκι. Πάντα. Άλλο. Εντάξει. Οι άνθρωποι εκεί δεν είχαν αμάξια, είχαν τα γαϊδουράκια τους. Όλοι μας στον κόσμο έχουμε γαϊδουράκια, είχαμε παλιά τα χρόνια. Βέβαια, το να έχει το γαϊδουράκι σου, να έχει το στάβλο του, να μπει στη δροσιά του, να ξεκουραστεί το μεσημέρι, να το ταΐσεις και μετά το βράδυ, το απόγευμα να το πάρεις για δουλειά, είναι πιο λογικό. Και έτσι θα σου αποδώσει και καλύτερα. Το να το έχεις το καμένο το γαϊδουράκι μέσα στον ήλιο και μέσα αυτά και αυτά, πώς θα σου αποδώσει. Δηλαδή, και αυτοί που τα έχουν τα γαϊδουράκια πρέπει να είναι νομοσύνη. Δεν είναι τους. Μόνο αυτό, είναι. Επειδή είναι εγώ τα πήγα, άκουσε με, όταν πήγα εγώ στη Σαντορίνη και το λέω τώρα για τα γαϊδουράκια, γιατί έκανα και εγώ εκεί σχόλιο σε αυτόν που έχει τα γαϊδουράκια. Εγώ πρώτα απ' όλα πήγα να ανέβω πάνω στο γαϊδουράκι και ήταν ο γκρεμός που έβλεπα. Ήταν και το γαϊδουράκι που ανέβηκα πάνω. 31 δεν μπορούν. Λέω, δεν πω με τα πόδια. Λέω, θα πω με τα πόδια, φοβάμαι. Και άμα γύρει, λέω το γαϊδουράκι και πάω από κάτω, εγώ θα γίνω. Εντάξει, το θέμα είναι ότι. Εγώ πήγα με τα πόδια, λίγο ανέβηκα. Δεν είναι όλα χρήμα. Πρέπει να δούμε ότι δεν είναι όλα χρήμα σε αυτή τη ζωή. Το να δείχνεις στα ζώα, εσύ που έχετε και σκυλάκια και τέτοια. Άκουσε με τώρα. Όταν δείχνεις την αγάπη σου σε ένα ζωντανό. Παιδιά, έχουμε μπερδευτεί στα χωριά. Σύμφωνοι. Εντάξει, στην Κρήτη με ένα θείο σύμφωνοι, μου είχε κουνέλια αυτά, εγώ μεγαλώσαμε τέτοια. Τι κάναμε τώρα, εμείς πηγαίναμε και ταΐζαμε τις κότες και δεν τις φάζαμε, τις φάμε. Άλλο είναι αυτό. Δεν θα πάρεις το γαϊδούρι να το φορτώσεις τα ξύλα. Το γαϊδούρι δεν το τρώγα. Δεν το τρώγα. Ναι, αλλά το φορτώναμε τα κέρατά μας. Το γαϊδούρι είναι του για φορτώνεις, τη δουλειά. Του φορτώνεις πράγματα. Είναι για τη δουλειά σου. Το γαϊδρέ δεν λέει το φόρτωσα σαν γαϊδούρι. Το γαϊδούρι είναι για να το φορτώσεις. Δεν θα σε... Δεν θα σε κλωτσίσει κάποιο. Ναι, σημείο. Άλλο, να το φροντίσουμε αυτό. Αυτό που σου είπα εγώ πριν. Αυτό, ότι... ναι. Άμα έτσι δεν του βάλει βενζίνη, πώς θα πάει. Αλλά ξέρεις τι είναι τώρα αυτό. Επειδή πηγαίνω εγώ και λίγο πιο παλιά. Σύμφωνα, σύμφωνα. Άκου τώρα, με αυτή τη λογική. Όχι, εγώ δεν είπα να μην χρησιμοποιούν. Πρέπει να κλείσουν όλα τα pet shop. Εγώ δεν είπα να μην χρησιμοποιούν. Ναι, με αυτή τη λογική πρέπει να κλείσουν όλα τα pet shop γιατί δεν πρέπει να είναι φυλακισμένα τα ζώα. Να τους συμπεριφέρονται σαν ψυχούλες και όχι σαν εργαλεία. Εντάξει τώρα μου λες ότι το έκανε κάτω στον ήλιο. Μα πρώτα απ' όλα μετά αυτό πώς θα πήγαινε να περπατήσει. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Και δεν ήταν ένα και δύο. Ήταν πολλά. Και τι σου πει η αστυνομία, έτσι τα κάνουν. Τι τη νοιάζει την αστυνομία. Σε εισαγγελέα λέει η φιλοζωή στη διαφήμιση. Να πει: πάει στον εισαγγελέα, λέει όταν δείξει αστυνομία. Είχαν πάει μια φιλοζωική οργάνωση και μάλλον. Βγάλανε τότε στο ίντερνετ. Του είχαν επιτεθεί και είχε γίνει ένα. Και ένα είναι ο καημένο που τα έχει αυτά τα γαϊδουράκια τώρα. Δεν είναι πολύ. Ένα-δύο είναι αυτοί λέει. Εντάξει, εγώ νομίζω ότι κάτι θα μπορούσε να κάνει το κράτος και αυτόν τον άνθρωπο. Τι άλλο, θα μπορούσε τι, να του δώσει το κράτος. Όχι, να τα έχει σαν. Ξέρω εγώ κάπως αλλιώς. Είναι επικίνδυνο και είναι πολύ κουραστικό για αυτά τα ζωντανά. Ρε, σε αυτό κάνουν αυτή τη δουλειά του, αυτά το κάνουν πάντα. Πώς θα ανεβαίνουν, δηλαδή τόσα χρόνια Σαντορίνη, πώς κυκλοφορούσαν. Με το. Υπάρχει και τελεφερίκ, ξέρεις. Να βάλουν τελεφερίκ. Έχουν τελεφερίκ. Στον Αθηνιό. Εκεί που αυτή την απόσταση που κάνει το γαϊδουράκι την κάνει το τηλεφερίκ, άμα θέλεις. Ή ο Μίτσος με τα πόδια του. Γιατί εγώ ανεποκατέβαινα με τα πόδια. Και εγώ με τα πόδια πήγα. Και μου άρεσε κιόλας. Γιατί φοβόμουν το γάιδαρο, γι' αυτό όχι. Όχι το γάιδαρο θα με φάει. Όχι, παιδί. Άμα κάνει πιο έτσι και πέσω τον κρεμό. Ή άμα γλιστρήσει, γιατί γλιστράνει. Είναι και γλιστερά κάτω και δεν είναι. Εν τω μεταξύ, ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση, τα γαϊδουράκια συνήθως έχουν μύγες τέτοια, δεν τα καθαρίζουν.
Δηλαδή δίπλα από το γαϊδουράκι ήταν 500 μύγες. Έμεισε ένα δίπλα στο γάιδαρο και τσιμπάγανε ένα κάτι μύγες. Και σε όλο το τέτοιο ήταν τα εκαθαρσίες του σε όλα τα σκαλιά. Είχαμε τους στάβλους εδώ στους Αγίους Αναριούς, ήταν οι στάβλοι από τον υπόδρομο. Ναι, ναι, ναι. Και μπαίναμε μέσα στους στάβλους και μύριζε σαν όδη, μύριζε. Δηλαδή ήταν κάτι. Ναι, ρε παιδί μου, τα ξέρεις πώς τα είχαν τα άλογα. Ωραία. Τα άλογα του υποδρόμου. Ναι, ρε. Τα άλογα του υποδρόμου σε σαλόνι μέσα. Ναι, ναι, ναι. Δεν είναι σε. Τα είχαν εκεί στο στάβλο, δηλαδή θυμάμαι ήμουν μικρή και μου έκανε εντύπωση πόσο ωραία τα περιποιόντουσαν. Αυτά ήταν κούρσα. Πρέπει να είναι Φεράρι. Δηλαδή, συγγνώμη, ήταν Φεράρι. Επειδή αυτά ήταν Φεράρι, τα προσέχουμε και τα άλλα, ναι, τα καημένα που είναι. Έτσι συμπεριφέρονται. Το ποδήλατο, δεν τα περιμένω. Πρόσεξε. Ένας άνθρωπος έτσι συμπεριφέρεται σε μια Φεράρι και έτσι συμπεριφέρεται άρα, σε ένα ντεσεβού. Να σου πω κάτι. Αυτή άρα, αυτό που πάμε τώρα. Πάμε λοιπόν ότι τα παλιά τα χρόνια δεν είχαμε τη Φεράρι και το ντεσεβού που λες τέλος πάντων. Και είχαμε τα ζωντανά μας. Ο ένας είχε ένα ωραίο άλογο, ξέρω εγώ. Και ένας είχε ένα γαϊδουράκι. Ναι. Ναι. Πώς το προσέχεις το γαϊδουράκι και πώς προσέχεις το λογός. Έτσι πρέπει και. Ναι. Ναι, είμαστε. Το ίδιο κάνουμε τώρα και με τα μάξια. Έχεις δίκιο. Ναι, μα δεν το προσέξεις θα σε αφήσει. Το σώμα σου, άμα δεν το προσέξεις κάποια στιγμή θα σου πει άντε. Εμένα τώρα. Μου λέει άντε. Λοιπόν, για να κλείσουμε με ένα δίηγημα που θα επιλέξεις εσύ. Κάτσε. Εγώ είπα το θυμό. Εμένα η θάλασσα, να σου πω ότι όποιος θέλει να δει την ψυχολογία της Ολυμπίας της Χαλκίδου του Πολυκάρπου θα κοιτάει τη θάλασσα και θα καταλαβαίνει την ψυχολογία έχω. Πάμε πακέτο με τη θάλασσα. Και καλά κάνεις. Αλήθεια. Τη βλέπεις ταραγμένη, είμαι και εγώ ταραγμένη. Τη βλέπεις γαλήνη, είμαι και εγώ γαλήνη. Το έχω προσέξει. Λοιπόν, κάτι που έχει θάλασσα θα καταλάβεις από τον τίτλο. Που έχει θάλασσα. Λοιπόν, Σούνιο. Λοιπόν, πάντοτε είναι σαν χθες. Περνούν τα χρόνια, νομίζετε. Δεν περνούν. Εμείς, αχτοφορώντας τις στιγμές, περνούμε. Καλύπτοντας ανεπαρκώς, μάλιστα, μια σύμβαση η μετέρα. Ένα συμβόλαιο προς το κενό. Να μην περάσουμε αλόβητη το υδάτινο χωράφι και να μας θυμούνται τις άγνωστες ώρες των δακρύων οι άνθρωποι. Και να θυμόμαστε κι εμείς το άνυδρο τοπίο με την κατάληξη του οβολού κατά από τη γλώσσα. Ποτέ δεν μου περίσεψε ο βολός. Ίσως να το γλιτώσω το ταξίδι, δωρεάν δεν γίνονται τέτοια μπάρκα. Ανθρώπινα 240 έτη, εκεί γύρω, ακρίβεια έχουν μόνο ο ήλιος και εμείς παλεύουμε να μας δεχθεί, μα έως τότε θα χάσουμε στην ανακρίβειά μας. Τόσα χρόνια στην ιστορία που δεν με γράφει, πίσω. Αυτά θυμόμουν και γλίτωσα. Ξενυχτισμένη φύση, καλοκαίρι θάνατος, ξημέρωμα και η ζέστη κυλά στα χείλη, αλμύρα και φόβος. Πόση ζέστη να αντέχει άραγε τούτο το μηχάνημα του σώματος. Μια φιάλη ενόπνευμα, απόσταγμα από τον κάκτο του Μεξικού, λένε οι ειδικοί, ικανό να σε αφήσει το κρεβάτι για πολλές ημέρες, αυτό θεώρησε πως ήταν το διαβατήριο για το ανεπίστροφο ταξίδι. Πιο νυφάλιος από ποτέ, περιέργος πως, κίνησα τα δυτικά προάστια για τον νότο της μεγάλης ακτικής Χερσονήσου, στο άκρο του Ποσειδόνος, με την Τριένα και τον θαυμαστό ναό. Γιατί τα θαυμαστά των περασμένων θρησκειών είναι λυπωμένα, όχι, γιατί τα θαυμαστά των περασμένων θρησκειών είναι λυπωμένα, καταπατημένα, συλλημένα μόνο για τουρίστες και γραφικούς ονειροπόλους. Το νέο έφαγε το παλαιό, ο Δία στον Κρόνο, ο Ιησούς στο Δία, αύριο μπορεί να έρθει ο Σιγαρένιος Θεός και να αντικαταστήσει τον παλαιότερο ή, αυτό που απέφυγε το άνθρωπος, την πανθρησκεία του μεγάλου όματος. Ο δρόμος έως εκεί είναι μακρύς, ένα φίδι ξεκτυλιγμένο, παράλληλο, πλάι στο κύμα, στον αφρό, στο φεγγάρι, στο τέλος. Μια ώρα και μισή περίπου διαδρομή, άδεια η οδός, ο εφιάλτης πλησιάζει. Αποφάσεις χρόνων για μια στιγμή δύναμης. Κλειστός ο αρχαιολογικός χώρος. Απολύτως λογικό, μήτε ο Θεός δεν το ξενυχτά. Ιδανικό μέρος για αρχή, ιδανικό και για την άλλη αρχή του επέκεινα. Πήδηξα πάνω από τα κάγκελα, χώρισα τα ίχνη μου σε υποδηματόπλαστα και ανυπόδητα. Βρήκα σημά στους σκίωνες ένα πέτρινο γιατί, το σύγκρινα με το δικό μου λίθινο διότι, ταυτόσιμες έννοιες, άλλη γραφή. Πέταξε το διότι μου στον κρεμό, τα ίχνη μου απομακρύνονται από μένα και μεταξύ τους κυκλώνουν το ναό και εξαφανίζονται αντάμα με το πρώτο φως της ημέρας. Απόκριμη ζωή, απόκριμο τέλος. Τότε θυμήθηκα τη στάχτη του αγώνος και τη θυσία της αδιανόητης ορμής, το θάρρος και την ανδρεία εκείνων πριν τόσα πολλά χρόνια.
Θα ήθελα λίγα τη στάχτη τους να με συνοδεύσει. Θα ήταν μεγάλη μου τιμή. Γύρισα πίσω, βγήκα από τον αρχαιολογικό χώρο, τα ίχνη μου συναντήθηκαν και με συνάντησαν ξανά. Όλοι μαζί κατεβήκαμε στην παραλία εκείνη της αποβάσεως. Στην παραλία εκείνη της άνευ δισταγμού αποφάσεως. Γύρω βράχη και μια μικρή αμμουδιά αναμολογεί τη ρευστότητα χώρου και χρόνου. Σκουπίδια μαζεμένα στο σπάσιμο του αφρού. Ένα νεκρό ψάρι μέσα σε μια πλαστική σακούλα. Πλαστικός κόσμος. Όχι πλασμένος όμορφος. Πλασμένος δρυπαρός. Ένας βράχος λίος σε θέση υφάλου σε απόσταση το πολύ 5 ανυπόδιτων βημάτων και μια φρεσκοσβησμένη φωτιά στην άκρη της παραλίας να ομολογεί την παρουσία και την απουσία. Τότε θυμήθηκα καλύτερα. Σε ιονούς, χρησμούς, μοίρα και τύχη δεν πιστεύω. Αλλά να, έψαχνα στάχτη και βρήκα μια πρόσφατα σβησμένη φωτιά. Και πουθενά παρόντας ή απώντας. Η μέρα ξεκινούσε. Βούτυξα στο νερό. Ζεστό πολύ. Μικρός σχηματισμός ψιθύριζε μια ιστορία. Αυτή την ιστορία. Μάλλον η στάχτη με περίμενε. Όχι όμως η φωτιά. Έτσι βρεγμένος έριξε πάνω μου στάχτη. Είπα πως είμαι εδώ και θα είμαι εδώ και εκεί και αύριο και στο μέλλον. Όσο με κρατήσει ο τάφος του σώματος σε αυτή τη διάσταση. Δεν ωφελεί ο πρόωρος αποχαιρετισμός. Κάθισα στην άμμο για αρκετή ώρα. Σε λίγο θα άνοιγε από πάνω μου αρχαιολογικός χώρος και ο θόρυβος δεν θα με κρατούσε άλλο εδώ. Ντύθηκα γρήγορα και έφυγα. Περνώντας από μια καμπή του δρόμου, από εκεί φαινόταν το κομμάτι εκείνο της μικρής ακτής με τα απομεινάρια φωτιάς, σταμάτησα και γύρισα να κοιτάξω. Την είδα. Ήταν εκεί, αναμένη φωτιά, εκεί, δίχως καινούργια ύλη, δίχως κάλβουνο. Έκαιγε και θα καίγε όσο δεν την ξεχνούμε. Χαμογέλασα. Ανέβηκα στη μηχανή μου και έφυγα. Ποιο ενόπνευμα, ποια απογοήτευση, ποια τάση προώρου αποχαιρετισμού. Ήμουν εκεί και θα είμαι εκεί. Και όταν θα ξαναπάω στο Σιούνιο, ξέρω, θα είναι αναμένη φωτιά και η στάχτη ντύμα μου θα γίνει. Ως αρμόζει, ως μνήμη, ως τιμή. Ωραίος, ωραίος. Από ό,τι καταλάβατε είναι μικρά ποιητικά διηγήματα και έτσι όπως μας το είπες ακριβώς. Είναι ευκολοδιάβαστο, είναι ωραίο τώρα και για την παραλία μας και για... Και ξέρεις τι, αυτά είναι να τα διαβάζεις και τα ξαναδιαβάζεις γιατί εμπνέεσαι κιόλας. Δηλαδή εγώ διαβάζοντάς το μου γεννιόνται πράγματα. Ξέρεις, είναι ωραίο να διαβάζεις κάτι και να σου γεννιέται σένα μετά κάτι άλλο. Εμένα αυτά η με βλέπεις, μπράβο, ναι. Δεν μου αρέσει να διαβάζω κάτι και να λέω, α, εντάξει, ωραίο, αλλά δεν μου γέννησε κάτι, δεν μου ξύπνησε ή δεν είδα εικόνα. Όταν κάποιος μου διαβάζει κάτι και δεν μπορώ να δω εικόνα, δεν μ' αρέσει. Ναι, σωστό. Και εγώ το θέλω να βλέπω εικόνα, δηλαδή να βλέπω την εικόνα. Πώς να σου το πω, είδα το Σούνιο, να βλέπω την εικόνα. Όταν σου γεννά κάτι, αυτό σημαίνει ότι σου αρέσει. Μπράβο. Όταν δεν... Να γεννάει. Τέλος. Λοιπόν, η ώρα είναι και 50, νομίζω ότι πήγαμε πολύ καλά στην ώρα μας. Να είμαστε καλά. Πλατιάσαμε κιόλας, είπαμε και άλλα πράγματα. Εντάξει. Είμασταν... Έτσι πρέπει. Ναι, κοίταξε να δεις, επειδή δεν βάζω πολύ μουσική και ίσως θα έπρεπε να αρχίσω να βάζω περισσότερη μουσική, αλλά φοβήθηκα γιατί πέρυσι, προπέρυσι κάποιες εκπομπές κατεβήκανε λόγω δεδομένων μουσικής. Ναι. Και τώρα βάζω μόνο και δεν μπορώ να πω ότι κάνω ένα πρόγραμμα, ξέρεις κάτι, έτσι να... Κατάλαβες τώρα. Και να βάζω 2-3 κομμάτια έτσι... Και δεν θέλω να γίνομαι και πολύ κουραστική με τον κόσμο. Κατάλαβα, μην τους κουράζω πολλούς τους ανθρώπους. Και γι' αυτό δεν θέλω να είμαστε και να συζητάμε. Ξέρεις. Κάνω αυτό το. Όχι, χρειάζεται να. Λοιπόν, την αμεσότητα να... δηλαδή. Να σου πω εγώ πριν κλείσουμε, θέλω να ευχαριστήσω και τον Όμηρο που μου φτιάξε το βιβλίο. Ο Όμηρος Σιωτάκος. Σιωτάκος, ναι. Να είναι καλά, τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Να ευχαριστήσω την Αγγελική που με έβαλε σε όλο αυτό το τέτοιο. Δηλαδή των εκδόσεων, των βιβλίων και αυτά. Η Ραυτοπούλου. Ναι, ναι, γιατί εγώ δεν θα είχα μπει. Ή ψαχνόμουν να μπω, αλλά. Κοίταξε να δεις. Εσύ πήκα... απλά έγραφες. Δεν είχες μπει στην έκδοση. Στην έκδοση όχι, όχι, σε έβαλε η Αγγελική. Και ναι. Βέβαια εννοείται ότι είμαστε γνώμος τους ανθρώπους που μας μπαρθαίνουν. Εννοείται. Λοιπόν, και όλους αυτούς τους φίλους που μου συμπαρίστανται και με αγαπάνε και μου λένε ότι τους αρέσουν και σε όποιους γεννάνε εικόνες, τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είναι όλοι καλά και θα προσπαθώ κι εγώ να γράφω όσο γίνεται καλύτερα. Τι να πω, για την ψυχούλα μου. Έτσι, μπράβο. Ευελπιστώ αν έχουμε την υγεία μας και αν όντως εγώ βρίσκομαι εδώ και το 21 το Σεπτέμβρη. Να μπορέσουμε και το 21 να κάνουμε μια παρουσίαση πάλι. Να κάνουμε για τα 200 χρόνια. Φωνάξουμε και τη κυρία Γιάννη.
Αγγελόπουλο. Αυτό είναι κωμικό. Δεν ξέρω αν πρέπει να το πω. 300 χρόνια. Πες το. Του χρόνου είναι τα 200 χρόνια της απελευθέρωσης της Ελλάδας, υποτίθεται. Α, αυτό παιδιά πρέπει να το κάνουμε κάτι. Αλλά επειδή είχε αναλάβει η κυρία που είχε αναλάβει τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Η Αγγελοπούλου, γι' αυτό μου λες να την καλέσουμε να μας πει. Να την καλέσεις, γιατί πρέπει να σου πει. 300 χρόνια από τους Τούρκους και τέτοια. Ναι, και φεύγοντας από τους Τούρκους μας ήρθαν οι Γερμανοί, οι Αμερικάνοι, οι Αγγλέζοι κλπ. Τώρα σου ήρθαν οι Κινέζοι. Όλοι μαζί. Και άλλοι πολλοί. Τώρα σου κάνανε χημικό πόλεμο οι Κινέζοι. Εγώ θέλω να δω του χρόνου πώς θα το γιορτάσουμε αυτό όλο. Το γιορτάζουν. Να σου πω κάτι, εγώ νομίζω ότι του χρόνου θα μας έχουν απογορεύσει και αυτές τις επαιτίου. Δεν είδες με τι ελαφρή καρδία δεν κάναμε πολλά πράγματα. Δεν είδες ότι η τηλεόραση δεν είχε το σθένος αμύτη άλλο να κάνει ένα κάποιο αφιέρωμα. Παρά εντάξει, βάλανε κάποια κανάλια, βάλανε κάποιες ελληνικές ταινίες. Ούτε αφιερώματα, ούτε εκπομπές. Αφού ρε φίλε, δεν μπορώ να πάω στην παρέλαση. Αφού τα παιδιά τίποτα πάνε να εκμηδενήσουν την ιστορία μας, τον πολιτισμό μας. Και δυστυχώς βρισκόμαστε. Στην αρχή, πια είμαστε στην παγκοσμιοποίηση, τελείωσε. Θα σου πάρουν θρησκείες, πολιτισμούς, τα πάντα. Αυτό το θα σε κάνουν να έχεις την παιδεία της γαφύλης μου της γαζέλας. Αυτή την παιδεία θα έχεις. Γιατί είναι παιδεία το να βρίζω τον άλλονα, είναι παιδεία. Το να προσβάλλω τον άλλον είναι παιδεία. Καταλαβες. Το να μην έχω... το θάρρος να πάω να κοιτάξω τον άλλο στα μάτια να του τα πω είναι παιδεία. Το έχουν κάνει ήδη δυστυχώς ολυμπιακά. Κατάλαβες. Δυστυχώς το έχουν. Τέλος πάντων, εγώ είμαι της παλιάς σχολής. Σ' όποιον αρέσουμε, σ' όποιον δεν αρέσουμε να μην μας κοιτάει. Έτσι δεν είναι. Καλά, δεν μπορεί να τα έχεις και μόνος καλά. Μάλλον δεν πρέπει να τα έχεις και μόνος καλά. Σε αυτόν τον κόσμο. Εντάξει. Σωστά. Ξέρεις τι λένε για αυτούς που τα έχουν όλους καλά. Ότι δεν τα έχουν καλά με κανένα. Και πόσο μάλλον με τον εαυτό του. Ότι είναι δίγλο. Ναι, δεν έχουν. Κοίταξε να δεις. Πρέπει τις αξίες. Μπράβο, όταν έχεις αξίες και τις στηρίζεις, δεν γίνεται να σε αγαπάνε. Θα γίνεσαι και αρεστό σε κάποιους και αντιπαθητικό σε άλλους. Δεν πειράζει. Τι να κάνουμε. Ναι, αλλά ξέρεις ποιο είναι το άσχημο. Το να σου δηλαδή, εγώ που στεναχωρηθήκα όταν κάποιοι μου είπαν ότι δεν αγαπάω τα ζώα. Τι λες ρε φίλε, που εγώ έχω μεγαλώσει μέσα στα ζώα, θα μου πεις εμένα δεν αγαπάω τα ζώα. Πρώτα απ' όλα αγαπάω αυτόν που είναι ζώο. Εγώ ξέρω πάρα πολλούς ανθρώπους που δεν έχουν ζώα, που αγαπάνε περισσότερο τα ζώα. Μπράβο, άκουσε με. Όταν αγαπάς κάτι, το αφήνεις ελεύθερο. Εγώ αυτή τη στιγμή περίμενε να σου πω. Τώρα που φύγει ο μπαμπάς μου, μου λέει ο αδερφός μου, τώρα θες ένα ζωάκι. Του λέω, μωρέ Νίκο, να πάρω ένα σκυλάκι. Δεν θα είναι αμαρτία που εγώ φεύγω το πρωί από τις 7 και γυρνάω στις 10. Τι θα κάνει αυτό μόνο του, δηλαδή για τον εγωισμό μου, επειδή θα το θέλω το Σαββατοκύριακο ή το βράδυ παρέα. Θα το έχω όλη μέρα κλεισμένο. Και τι σκεφτήκαμε. Μου λέει παπαγαλάκι. Είναι κάτι παπαγαλάκι, λέει, που τα έχεις ελεύθερα, δεν τα έχεις σε κλουβί. Α, ναι. Ναι, και το έχεις στο δάχτυλό σου. Okay. Και μου λέει θα στο πάρω αυτό. Λέω πάρουμε παπαγαλάκι να έχω παρέα. Μου λέει σου μιλάει και όλα, κάνει και φωνές. Θα έχεις, μου λέει, παρέα. Λέω φέρουμε αυτό. Μου λέει μπορώ να το παίρνεις και στη δουλειά. Ε, καλά, εντάξει. Λέω ναι, φέρουμε το παπαγαλάκι. Δηλαδή. Γιατί πραγματικά ένα ζωάκι είναι παρέα. Αλλά τώρα να πάρω, εκτός και αν πάρω μια γατούλα, που έχω κάποιες γατούλες. Που είναι ανεξάρτητη. Που είναι ανεξάρτητη, πηγαίνει όπου γουστάρει και απλά να έρχεται σε μένα να την ψιλοταΐζω. Πρέπει να κοιτάμε πρώτα το σαν ψυχούλα αυτό που έχουμε. Είναι μια ψυχούλα, δηλαδή είσαι εσύ μια ψυχούλα, είναι μια ψυχούλα. Ήτανε η Σιμών, εγώ γνώρισα μια γάτα τη Σιμών που είναι αυτές οι γαλλικές με το μαλλί, το αυτό, ξέρεις αυτές οι αρχοντικές, οι... Πώς τις λένε, που είχε Κλεοπάτρα, πώς τις λένε αυτές τις γάτες, καλές. Αυτή η γάτα είναι για σπίτι. Μια αλυτόγατα δεν κάθεται μέσα στο σπίτι. Εγώ έχω τέτοιες αλυτόγατες που έρχονται στην πιλωτή και τις ταΐζω. Αλλά μέχρι εκεί δεν μπορεί να πάρω πάνω σπίτι. Τη Σιμώνα, ας πούμε, θα μπορούσα που ήταν έτσι. Ναι. Αυτή ήταν, μα αυτή είναι για σαλόνι, δεν πάει άλλο αυτή. Αυτή είναι μόνο στο σαλόνι. Αλλά και αυτό τώρα, δεν μπορείς να τα αφήσεις σε τόσες ώρες μόνο του στο σπίτι, 10 ώρες μόνο του στο σπίτι. Όχι, είναι... Εγώ λοιπόν 9 ώρες. 9 ώρες είναι η δουλειά. Βάλε και 2 ώρες το πήγαινε, αλλά λοιπόν 11 ώρες από το σπίτι. Δεν είναι αμαρτία. Οποιοδήποτε ζωντανό θέλει κάποιον. Εγώ δηλαδή γι' αυτό δεν παίρνω τετράποδο τώρα. Να είμαι, να έχω το ξοχικό, το σπίτι με την αυλή και αυτά. Μόνο τη γατούλα μπορώ να παράλω. Τη Σιμών.
Ναι, μα η Σιμώνη είναι τετράποδο. Όχι, τη το γαζέλα, παπαγαλάκι. Μια γαζέλα να πάρεις. Θα πάρω τη φίλη μου τη γαζέλα. Ναι. Α, μπράβο, τη γαζέλα θα πάρω. Α, τι θέλεις, 10 ώρες, το βράδυ τη βγάζεις έξω για πίπι. Αυτή θα πάρω, θα της το... Καλά, θα της το στείλω μήνυμα. Αχ, το στείλω. Θα της το στείλω μήνυμα. Θα της πω, θες να γίνεις το ζωάκι μου. Κανονικά, σε μερικούς ανθρώπους έτσι πρέπει να απαντάς, το χαβαλέ. Εν τω μεταξύ, ένας άλλος μου βάζει ορθογραφία θάνατος. Ξέρεις και καλά, από την ορθογραφικά μου λάθη πέθανε. Και μου σχολιάζει και αυτός αρνητικά. Εγώ επειδή το είδα σαν αστείο αυτός, αυτό που έβαλε, πήγα και εγώ και βρήκα από το ίντερνετ που λέει ότι όποιος σε λέει ανορθόγραφο και ασχολείται με την ορθογραφία σου, υπάρχει περίπτωση να είναι βλάκας. Και αρχίζει και αναλύει τους λόγους. Και του το βάζω και εγώ το link αυτό από κάτω σαν απάντηση. Ο κύριος αυτός λοιπόν με χαρακτήρισε ότι δεν έχω χιούμορ. Αυτός είχε. Αυτός είχε. Και μετά, πρόσεξε, μου κάνει το σχολιασμό, δεν έχεις χιούμορ. Και όπως είδες, λέει, γράφει προφανώς είναι βλάκες. Δηλαδή, γιατί γράφει αυτό. Ναι. Αυτοί που σε αποκαλούν ανορθόγραφο, προφανώς τελίτσες, πρέπει να μπεις μέσα για να διαβάσεις ότι εννοεί βλάκες. Ναι. Και μου λέει, αλλά από ό,τι είδες γράφει προφανώς. Mm-hmm. Προφανώς είναι. Προφανώς δηλαδή, και μου λέει, δεν ξέρετε, εκτός μου λέει από ανορθόγραφη, δεν έχετε και καθόλου αίσθηση του χιούμορ. Όχι, αυτό δεν είναι χιουμοριστικό, όπως το γράψα. Μου γράφει αυτό. Ορθογραφία θάνατος. Ναι, αλλά πρόσεξε, ορθογραφία ή θάνατος, και εγώ του βάζω από κάτω το link αυτό. Εν τω μεταξύ, στην αφίσα αυτή που έβαλε, έβαλα χαχαχά, ξέρεις αυτό τη φατσούλα που γελάει. Ναι. Και του βάζω και εγώ το link. Ναι. Αυτός γιατί παρεξηγήθηκε με το δικό μου link αφού έχει χιούμορ. Αυτός ήταν στο θάνατο. Γιατί παρεξηγήθηκε αφού έχει χιούμορ. Στην ορθογραφία μόνο. Εντάξει. Πρέπει να κοιτάμε γενικά γύρω μας και τον εαυτό μας λίγο πιο ήρεμα και λίγο πιο αθωτικά, να το πω έτσι. Γιατί βαλάει ο καθένας μέσα πολύ. Πολλά σκουπίδια. Πολλά μαγαζιά. Πολλά σκουπίδια και τα βγάζουν σε ανθρώπους που δεν πρέπει να τα βγάλει στο θεωρητικά ή σε εισαγωγικά, πώς το θέλεις, στο πιο αδύναμο. Ο οποίος δεν μπορεί και καλά να το απαντήσει. Δηλαδή είναι ο ορθογράφος, μέχρι να βρεθεί κάποιος που γράψει δύο λέξεις καλύτερες από αυτούς τους γράφους, ο οποίος θα σου πάσει. Άκου να σου πω κάτι άλλο. Έχω δει κάποιους ανθρώπους που βάζουν Ελλάδα, σ' αγαπώ, Έλληνες, λατρεμένη Ελλάδα, Ελληνιστές, και όλοι αυτοί να μπει μέσα και δεις τα προφορτή σου είναι Αλβανοί. Ό,τι και να είναι. Έχω δει, εγώ λέω ότι οι Αλβανοί είναι προφορτή που είχαν Ελληνίδα, δεν καλά. Λοιπόν, υπάρχουν και λες ρε γάμο του, τι λένε αυτοί εδώ από Ελλάδα και κάνω, αφού δεν είναι Έλληνες. Ρε... Αλλά να την αγαπάνε αληθινά, δεν μας πειράζει. Όποιος αγαπάει δεν με πειράζει καθόλου. Όποιος αγαπάει. Δεν πειράζει και πειράζει. Λοιπόν, μετά από όλα αυτά που είπαμε, να κάνουμε και το κλείσιμο μας, ε. Ήμασταν θάλασσα. Μια χαρά θάλασσα. Ήταν και καλή θάλασσα. Ήταν και καλή. Μετά από 2 μήνες συγκλεισμό θέλουμε να σας ζητήσουμε και συγγνώμη αν ήμασταν και λίγο έτσι. Βγάλαμε και τα παράπονά μας αυτά που ζήσαμε. Για άλλη μία φορά σας λέω ότι το καλλιδοσκόπιο της Ολυμπίας είναι ανοιχτό. Δεν, πρώτα απ' όλα να πω, γι' αυτό λεγόμαστε καλλιδοσκόπιο. Γιατί κοιτάμε τα πράγματα από όλες τις απόψεις. Δεν παίρνουμε θέση. Είμαστε παρατηρητές και δεν παίρνουμε θέση. Δεν παίρνω θέση στο αν είμαστε ζωόφιλοι, στο αν δεν είμαστε, στο αν είμαστε κόκκινοι, μπλε και κίτρινοι. Δεν υπάρχουμε, δεν ανήκουμε σε κλίκες, δεν ανήκουμε σε τίποτα. Είμαστε αληθινοί, δεν παίρνουμε θέσεις, παρατηρούμε, ακούμε και βγάζουμε εμείς μετά τη γνώμη μας που κάποια στιγμή που θα σταματήσω να μόνο κάμερα και θα είμαι έσω κάμερα, θα αρχίσω να τα γράφω, ξέρεις. Πολύ ωραία. Έτσι. Βέβαια. Λοιπόν, φίλοι μου, σας αγαπάω πάρα πολύ. Την επόμενη Τετάρτη το ραντεβού μας, εκτός και αν γίνει τίποτα, καμιά καραντίνα ξαφνική, δεν έχω πάθει φοβία.
η αστρολόγος μας θα είναι στο ραντεβού μας πρώτα ο Θεός, την πρώτη Τετάρτη του Ιουνίου, για να μας ενημερώσει για όλα του Ιουνίου. Τελευταία Τετάρτη νομίζω ότι θα κάνουμε παρουσίαση το βιβλίο που δεν είχαμε παρουσιάσει το Μάρτιο λόγω κορονοϊού. Είχαμε κανονίσει με τον Χρήστο το Δημουλά. Mm-hmm. Πιστεύω αυτή την Τετάρτη, τελευταία Τετάρτη του μήνα αυτή, να το πραγματοποιήσουμε, να το ολοκληρώσουμε πρώτα. Θα γίνει, μια χαρά, να γίνει. Θα γίνει. Σας αγαπώ πολύ, δεν έχω να σας πω για εκδηλώσεις και τέτοια γιατί όλα έχουν σταματήσει, δεν θα πω για τους συνωστισμούς και αυτά. Ένα μικρό σχόλιο που θέλω να κάνω είναι ότι εγώ στην Καλυθέα σήμερα μπήκα σε 3 μαγαζιά να πάρω παπούτσια και σε κανένα μαγαζί δεν έβαλα μάσκα, δεν έβαλα γάντια, δεν έβαλα πολυμαντικό. Δεν φορούσανε και οι υπαλλήλοι. Στο ένα μαγαζί μόνο η μια υπάλληλος φορούσε μία μάσκα που την έβγαζε κάθε 3 και λίγο και πίνε νεράκι. Όλα γίνανε όπως ψωνίζουμε κάθε φορά. Εντάξει, απλά δεν ήμασταν πολλοί κόσμος, δηλαδή ήμασταν 2 άτομα μέσα στο μαγαζί το ένα. Στη Vodafone που πήγα να πληρώσω πάλι ήμασταν 2 άτομα μέσα σε αυτό. Αυτό είναι το καλύτερο ιδέα. Αυτό. Νομίζω ότι έτσι τελειώσαμε και γρήγορα. Έτσι τελειώνεις και γρήγορα. Αυτό με τη σειρά στα μαγαζιά νομίζω ότι πρέπει να το κρατήσουμε. Ναι, να μην είναι πολλοί κόσμοι μέσα. Για να ψωνίζουμε όμορφα. Αυτό είναι ωραίο. Θέλω να το κρατήσουμε δηλαδή. Ναι, ήταν πολύ ωραίο. Γιατί είναι όλο το μαγαζί δικό σου, ψωνίζεις ό,τι θες, οι υπάλληλοι ασχολούνται μαζί σου. Κοίταξε να δεις όμως, σε πιάνει και ένα άγχος γιατί κάποιοι περιμένουν. Και δεν μου αρέσει να περιμένουν. Ναι, εντάξει, το βλέπει. Κοίτα στα παπούτσια και στα αυτά δεν έχει ουρά. Πρέπει να είναι. Ναι. Εντάξει. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ. Στο επανειδή. Να είστε καλά. Κάτσε να βάλουμε και ένα άσμα. Ξεκουράστηκα με την πραγματικά, ήμουν κουρασμένος.